εδώ στο Ιβανόφιο, ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι από την ελληνική τηλεόραση 3 που ακολούθησε σε όλα τα βήματα την φετινή ευρωπαϊκή πορεία του Ηρακλή. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε όλα τα παιχνίδια εδώ από το Ιβανόφιο αλλά και τα περισσότερα μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο για το χαμένο. Εδώ οι φίλαλοι του Ηρακλή έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα τους. Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών, αν εξαιρέσει κανείς τον Μάρκο Πέσιτς, για τον οποίο θα ζητήσουμε από τον Νίκο Καραγιώργη να μας δώσει ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες για την επάνωδο του Σερβογερμανού. Νίκο. Ναι, ο Πέσιτς ήδη έχει ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα. Βέβαια, προς τη στιγμή είναι μόνο τρέξιμο. Δεν είναι σε θέση ακόμα ο Γερμανο-Γιουγκοσλάβος παίκτης να προπονηθεί κανονικά. Η επάνωδος αγωνιστικούς κόρους προσδιορίζεται για το παιχνίδι κόντρα στον Έσπερο που θα γίνει το προσεχέ Σάββατο εδώ στο Ιβανόφιο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα σίγουρο. Θα πρέπει ο παίκτης πρώτα να δοκιμάσει να προπονηθεί σε κανονικούς ρυθμούς. Κάτι τέτοιο θα συμβεί μες στη βδομάδα και θα είναι σε θέση το ιατρικό επιτελείο του Ηρακλή αποφανθεί αν τελικά θα είναι στην αποστολή στο παιχνίδι με τον Έσπερο. Πάντως, αν νομίζετε ότι αυτό το ραντεβού θα είναι το τελευταίο φετινό ανάμεσα στις δύο ομάδες, κάνετε λάθος, διότι θα συναντηθούν και πάλι, όχι σίγουρα σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά θα δώσουν μαζί το παρόν και στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος στις αρχές Απριλίου και πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νέο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ όμως, όπου θα διεξαχθεί το Final Four. Ο κύριος Μιντχάνα εδώ, ο Ισπανός πρώτος διαιτητής, έμπειρος διαιτητής, και ο κύριος Γιάννατς, ο Σλοβάκος εδώ, έτοιμοι για το τζάμπολ, τελευταίες οδηγίες. Σας είπαμε, ο Ηρακλής ξεκινάει με τον Ντίνκινς, τον Χατζιβρέτα, τον αρχηγό του, τον Τζόνσον, τον Σάουερ και τον Χούπμαν και απέναντί τους Κορονιός, Μπούι, Κακιούζης, Δικούδης και Τσακαλίδης. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα match-up που έχουν επιλέξει δύο προπονητές από το ξεκίνημα αλλά και στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν οι δύο ομάδες, η μια για να κρατήσει το προβάδισμα και το πάνω χέρι από την πρώτη της νίκη και το πώς ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να ανατρέψει το handicap. Γιατί η διαφορά είναι πονηρή, επιτρέψτε μας, αυτή η 11 πόντι από το 84-73 του πρώτου αγώνα. Επομένως, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πρόκριση από τα πρώτα λεπτά. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι και το 40. Όλα έτοιμα λοιπόν. Χούπμαν και Τσακαλίδης. Για τον Ηρακλή η πρώτη επίθεση. Μέσα σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα από το κοινό του Ηρακλή που έχει κατακλείσει το Ιβανόφιο. Δυναμική παρουσία απόψε. Τζόνσον με τον Τικούδη. Ο Αμερικανός θα τον νικήσει. 2-0. Ο Μπακ Τζόνσον, ο οποίος είναι ιδιαίτερα έμπειρος και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παίκτης κλειδί για το Σάκοτα. Μπούι. Το ίδιο ισχύει βέβαια για τον πρώην πρωταθλητή Ευρώπης, περσινό πρωταθλητή Ευρώπης, Άντωνι Μπούι. Ένα μεγάλο αστέρα του αμερικανικού μπάσκετ και του ευρωπαϊκού που κάνει airball όμως ουσιαστικά τώρα. Ο Σάουερ άφησε στον Ντίνκινς και αυτό σε αργό ρυθμό. Μετά από 40 δευτερόλεπτα παιχνιδιού, ο Ηρακλής έχει το προβάδισμα. Ο Σάουερ, Τζόνσον. Τζόνσον προσπαθεί να τραβήξει μακριά από τη ρακέτα τον Τικούδη. Χούπμαν. Σάουερ. Υπάρχουν άλλα 5 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Ηρακλή. Ο Σάκοτα σηκώθηκε, ο Ντίνκινς από τα 7 μέτρα. Η μπάλα βγήκε από τη Στεφάνη. Κορονιός, Κακιούζης και πάλι ο playmaker της ΑΕΚ, Μπούι. Ο Αμερικανός έχει κοντά του τον καλύτερο αμυντικό παίκτη του Ηρακλή, θα λέγαμε τον Χατζιβρέτα, τον άφησε τώρα, τον ανέλαβε ο Τζόνσον. Άμυνα προσαρμογής, αλλά ξαναβγήκε ο Χατζιβρέτας πάνω στον Μπούι. Κακιούζης εντωμεταξύ έξω, Κορονιός για τρεις μπροστά στον Ντίκινς. Εύκολα ο Χούμαν. Εδώ ο Ιβκοβιτς. Παλαιότερα κάτοικος Θεσσαλονίκης, αλλά πάντα αντίπαλος του Ηρακλή. Ο Ιβκοβιτς, ο οποίος βρέθηκε στον πάγκο του Άρη, του ΠΑΟΚ, όχι όμως του Ηρακλή. Τζόνσον υποπίεση, rebound του Χούμαν επιθετικό. Εδώ Σάκοτα χειροκροτεί τους παίχτες του. Δύο λεπτά παιχνιδιού, Ηρακλής προηγείται με 2-0 της ΑΕΚ και φάουλ από τον Καγκιούση πάνω στον Σάουερ. Σάουερ, ο οποίος πήρε θέση για να παίξει με πλάτη. Εδώ Γιάννατς, ο δεύτερος διαιτητής. Εδώ Μιχάλης Κακιούζης. Ήταν και το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τα σπροξήματα μεταξύ Χούπμαν και Τσακαλίδη με στη ρακέτα. Τζόνσον ξεμαρκαρίστηκε και 4-0.
με 4 πόντους του Αλφόνσο Μπακ Τζόνσον. Κορονιός. Δικούδης. Ο Τσακαλίδης μακριά από τη ρακέτα, εκεί δεν είναι επικίνδυνος. Μπούι, η δίσδυση, υποπίεση, rebound από τον Κακιούζη, ο οποίος θα συγκρατήσει την μπάλα, ο Χούπμαν κλέβει και τώρα ο Ηρακλής στον ευνηδιασμό με τον Χατζιβρέτα. Υπάρχει φάουλ από τον Κορονιό. Να εδώ ο Άγγελος Κορονιός, ο Γιάννατς που υπέδειξε το φάουλ και εδώ ξανά. Βλέπετε, βάζει το χέρι το Κορονιός. Μπάλα επαναφέρθηκε από την πλάγια γραμμή. Ο Ντίνκινς, ο Ηρακλής που είδατε έχει το προβάδισμα με 4 πόντους. Χατζιβρέτας με τρομερή βραδιά στο πρώτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 29 πόντους. Τώρα κόβεται στα ίσια από τον Τζακαλίδη. Μπάλα στον Κορονιό. Και φάουλ του Σάουερ. Θα έχει ενδιαφέρον να ξαναδούμε αυτό το κόψιμο του Τζακαλίδη. Εδώ. Καθαρή φάση. Εντυπωσιακό στόπ από τον διεθνή σέντερ. Και εδώ το φάουλ που έγινε συνέχεια. Το σούτ για 3 πόντους από τον Κακιούζη και 4-3. Ο Κακιούζης μειώνει στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ έχει πολλές επιλογές. Αυτό το ξέρει ο Σάκοτα. Τζόνσον, υποπίεση από τον Τικούδη. Ντίνκινς προσπαθεί να ηρεμήσει το παιχνίδι. Και εδώ ο Σάκοτα. Χατζιβρέτας φάουλ από τον Κορονιό. Είναι το δεύτερο φάουλ του Κορονιού. Είναι κέρδος για τον Ηρακλή οπωσδήποτε. Στα 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα να χρεώνεται με δεύτερο φάουλ ο βασικός playmaker Τσάκ. Εδώ. Χατζιβρέτας μπορεί να φθείρει τον Κορονιό. Ο Κορονιός είναι πάνω στον Ντίκινς τώρα. Αλλά η ΑΕΚ έχει γυρίσει σε ζώνη. Εδώ δείτε, 3-2. Τζόνσον και Ντίνκινς. Σάουερ για 2. Rebound από τον Ντικούδη και αμέσως στον Κορονιό. Η ζώνη έφερε αποτελέσματα για την ΑΕΚ. Τσακαλίδης, φάουλ από τον Χούπμαν. Τσακαλίδης έκανε ένα δύσκολο μπάσιμο, δικαιώθηκε όμως. Θα πάει και σε βολές. Εδώ βλέπετε το φάουλ από τον Χούπμαν. Τσακαλίδης πέτυχε 13 πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Τσακαλίδης το μεγάλο αστέρι για το μέλλον της ΑΕΚ. Ήδη η φιλολογία είναι ανεπτυγμένη για το αν τελικά θα βρεθεί κάποτε και στον κόσμο, το μαγικό κόσμο του NBA. Ο Τσακαλίδης σοφάρισε τέλος πάντων με τη μία βολή. Εδώ η φιλάθλη του Ηρακλή. 4-4 λοιπόν στο Ιβανόφιο. Ηρακλής ΑΕΚ, δεύτερος αγώνας στην προημιτελική φάση του κυπέλου Σαπόρτα. Ο καθοριστικός αγώνας που θα δώσει το ειστήριο για την τετράδα της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ συνεχίζει στην ίδια άμυνα. Ζώνης, Σάουερ, Ντίνκινς. Ο Χατζιβρέτας μπροστά στον Κακιούζη. Υποπίεση, αστοχή. Ο Χούπαν στο επιθετικό rebound. Follow, άστοχο rebound από τον Κακιούζη. Και τρέχει η ΑΕΚ τώρα με τον Μπόουι. Με τον Μπόουι. Κακιούζης, Τσακαλίδης και Κορονιός. Η προσποίηση. Τσακαλίδης. Η low pass για τον Τσακαλίδη και φάουλ του Σάουερ. Εκεί δεν μπορούσε να το κόψει. Κοντύτερος ο Σάουερ. Ο Ιβκοβιτς τώρα είναι ικανοποιημένος. Η ΑΕΚ ισορρόπησε το παιχνίδι. Η άμυνά της περισσότερο βοήθησε και εδώ βέβαια το καθαρό φάουλ. Ο Τσακαλίδης σε 2 ακόμη βολές. Ο Τσακαλίδης που στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα είχε 3 στις 4 βολές. Τώρα χάνει τη δεύτερη. Τέσσερα-πέντε προβάδισμα για την ΑΕΚ, η οποία και έμπειρη είναι σαν ομάδα και πλήρης και έχει την ψυχολογία υπέρ της από τη νίκη της στο πρώτο παιχνίδι. Ντίνκινς. Σάουερ. Ο Τζόνσον από το high post. 6-5 προβάδισμα και πάλι στον Ηρακλή από τον Αμερικανό που έχει πετύχει όλους τους πόντους στον Ηρακλή. Καλή πάσα προς τον Τσακαλίδη. Τελικά χρειάστηκε follow.
Και ας βγήκε και η μπάλα από το καλάθι με παρέμβαση ενός χεριού παίκτη του Ηρακλή. Μετράει το καλάθι 6-7, προβάδισμα και πάλι για την ΑΕΚ μετά από 5 λεπτά παιχνιδιού. Στο Ιβανόφιο η ΑΕΚ όχι μόνο έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, δείχνει αποφασισμένη να παίξει με τους δικούς της όρους. Χατζιβρέτας. Χατζιβρέτας κόβει ο Μπούι. Ο Ντικούδη συνεχίζει για ευνηδιασμό. Μπούι για τρεις. Ο Αμερικανός αστοχή. Ντικούδη μαζεύει και ο Αμερικανός ο Μπούι ξανά στον Κορονιό. Τα rebound στοιχίζουν. Ιδιαίτερα όταν γίνονται επιθετικά για τους αντιπάλους του Ηρακλή. Από την άλλη ευνοούν την ΑΕΚ Κορονιός. Ο Κορονιός κάνει κακό κοντρόλ. Ο Χούμπμαν εκεί τον εμπόδισε και ο Σάκοτα σήκωσε τον Έλλης, καθώς είδε ότι το σχήμα με τον Σάουερ δεν τον βοηθά. Εδώ η καλή άμυνα από τον Χούμπμαν. Ο Κορονιός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Ο Έλλης λοιπόν πήρε τη θέση του Πιτ Σάουερ. Νάτος ο Ρον Έλλης, ο Αμερικανός με το Βέλγικο διαβατήριο. Ντίνκινς. Η ΑΕΚ συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο στην άμυνα. Ο Ντίνκινς ξέφυγε για τρεις. Rebound από τον Τζόνσον, επιθετικό. Και 8-0, 8-0 από τον Τζόνσον, 8 πόντι. 0 από τους υπόλοιπους παίκτες του Ηρακλή, 8-7. Το σκορ, προβάδισμα για τον Ηρακλή. Κορονιός για 3 από τα 7 μέτρα, δικαιώνεται, είναι καλό σουτέρ. 8-10, προβάδισμα και πάλι για την ΑΕΚ. Η backdoor δεν έπιασε από τον Ντίκινς, έκλεψε ο Ντικούδης που έχει πολύ καλή παρουσία στην άμυνα. Η assist στον Ντικούδη που δεν αξιοποιείται όμως, ο Τζόνσον μάζεψε και τώρα Ντίκινς πολύ γρήγορα. Ντίκινς έκλεψε ο Κακιούζης, ο γρήγορος ρυθμός δεν βολεύει ιδιαίτερα τον Ηρακλή. 7 λεπτά παιχνιδιού, το σκορ 8-10 στο Ιβανόφιο. Η ΑΕΚ διατηρεί το προβάδισμα. Κορονιός και πάλι από τα 6-25, 8-13, προβάδισμα 5 πόντων στην ΑΕΚ. Εδώ Κορονιός με 2 συνεχόμενα τρίποντα έχει δημιουργήσει πρόβλημα σοβαρό στον Ηρακλή. Ντίνκινς. Ο Ηρακλής ο οποίος βλέπετε εδώ τα τρίποντα των δύο ομάδων. Πολύ καλό ποσοστό για την ΑΕΚ βεβαίως. Χούμπμαν με φάουλ από τον Ντικούδη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Να εδώ ο Δήμος Ντικούδης. Εδώ βλέπετε ξανά το φάουλ που καταλογίστηκε στον forward της ΑΕΚ. Ο Σάσα Χούπμαν θα πάει σε βόλες. Ο Χούπμαν δεν τα πάει και πολύ καλά από τη γραμμή του φάουλ. Ούτως ή άλλως στη διοργάνωση έχει ένα απίστευτα χαμηλό ποσοστό, 40%. Έχει πετύχει 12 στις 30 βολές μέχρι τώρα. Η 13η ήταν αυτή, 9-13 το σκορ. 12,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπούι. Έκλεψε ο Τζόνσον, μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος του Ηρακλή και πάει σε ευνηδιασμό 3-2 Ηρακλής. Χατζιβρέτας, καθυστερεί όμως, επιστρέφει η ΑΕΚ. Χατζιβρέτας στη διείσδυση, η πάσα για τον Χούπμαν, η ραβέρσα του κόβεται εντυπωσιακά από τον Τζακαλίδη. Είναι το δεύτερο στόπ που έχει πει ο διεθνής σέντερ. Εδώ κοιτάξτε, εντυπωσιακή τάπα από τον Τσακαλίδη. Ντίνκινς. Ο Ηρακλής δυσκολεύεται. Η άμυνα της ΑΕΚ παραμένει σε ζώνη. Χατζιβρέτας για τρεις. Ήταν σούτ απελπισίας μάλλον. Ο Μπούι. Η backdoor για τον Τζακαλίδη και ένα ακόμη καλάθι από τον πιο ευκίνητο σε σχέση με τον Χούπμαν Τζακαλίδη. 9-15, δεν ξέρω αν ο Σάκοτα θα δοκιμάσει τη λύση του Παπαδόπουλου που είναι πιο ευκίνητος από τον Χούπμαν και στην άμυνα και στην επίθεση. Όντως ο Νίκος Καραγιώρης με πληροφορία τον σήκωσε και είναι στη γραμματεία σε πρώτη φάση που θα έχει δικαίωμα θα κάνει την αλλαγή, τον βλέπετε εδώ. Χατζιβρέτας για τον Τζόνσον, δοκιμάζει για τρεις ο Αμερικανός. Θα δικαιωθεί. Σε πολύ μεγάλη βραδιά ο Μπακ Τζόνσον, 12-15, οι 11 πόντοι από τους συνολικούς του Ηρακλή είναι δικοί του.
και έχω την εντύπωση ότι ό,τι έχει δοκιμάσει, βλέπετε εδώ και τον πίνακα με τους σκόρες, ό,τι έχει δοκιμάσει έχει μπει μέσα. Κακιούζης, Κορονιός. Ένα μεγάλο παιχνίδι από την ελληνική τηλεόραση 3. Κορονιός πιέζεται, Κακιούζης. Κακιούζης πιέζεται και αυτός, αλλά αστοχή. Τσακαλίδης παίρνει το επιθετικό rebound. Αστοχή, rebound τώρα από τον Χατζιβρέτα. Τρέχει ο αρχηγός του Ηρακλή. 3 με 1, Χατζιβρέτας, καλάθι και φάουλ από τον αρχηγό του Ηρακλή που μειώνει σε 14-15 και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει αν ευστοχήσει στη συμπληρωματική βολή. Υπάρχει time out εντωμεταξύ, βλέπετε εδώ ξανά την παλικαρίσκια προσπάθεια από τον Χατζιβρέτα που έκανε το 14-15. Time out αμέσως στα στούντιο του λεωφόρου Στρατού για διαφημιστικά μηνύματα. Στο Ιβανόφιο Γυμναστήριο της Θεσσαλονίκης και πάλι. Λιγότερο από 11 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ηρακλής μείωσε 14-15. Ο Χατζιβρέτας ετοιμάζεται για συμπληρωματική βολή. Ο Νίκος Καραγιώργης έχει το λόγο από τον πάγκο του Ηρακλή. Ναι, αυτό που κατάφερε ο Νίκος Χατζιβρέτας στην τελευταία αυτή φάση, όπου πέτυχε τους δύο πόντους εμβιδιασμού και κέρδισε το καλάθι, αυτό που ζητάει συνεχώς ο Ντράγκα Σόκατα από τους παίκτες του. Ζητάει από τον Ντίκινς και τον Χατζιβρέτα να δώσει ένα γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά την άμυνα, ο Σιγκοσλάβος τελικώς προβληματίζεται για το μαρκάρισμα τόσο του Άγγελου Κορονίου όσο και του Ιάκου Ζακαλίδη. Μάλιστα, ο Λάρος Παπαδόπουλος πέρασε μετά το time out στο παιχνίδι. Και κάποιες επιμέρους οδηγίες για τον περιορισμό του ομογενή σέντερ. Η απάντηση της ΑΕΚ στο έμεσο τρίποντο του Χατζιβρέτα ήταν ένα foul goal από τον Νιούρσε που μπήκε στο παιχνίδι. Ο λόγος όμως στο Δημήτρη Μπουμπουγιατζή που ήταν κοντά στο time out της ΑΕΚ. Ακριβώς η αλλαγή του Νιούρσε ήταν το σημαντικότερο στοιχείο. Ο Δήμος Δικούδης απέτυχε στο μαρκάρισμα του Μπακ Τζόνσον στα πρώτα λεπτά που πέτυχε 11 πόντους ο Αμερικανός του Ηράκλειου. Και γι' αυτό το λόγο παραχώρησε τη θέση του στον ΝΟ. Επίσης ο Δικούδης τα άκουσε για την άμυνά του από τον προπονητή. Δέχθηκε 11 πόντους από τον Τζόνσον ο Δικούδης δικαιολογημένα. Τα άκουσε 15-18. Ντίνκινς. Ο Ηρακλής πάει σε αργές επιθέσεις. Η ΑΕΚ οργανώνει την άμυνά της. Διατηρεί αυτή την ζώνη αλλά την έχει μετατρέψει σε 2-3. Και τώρα ο Μιούρσεπ, ο οποίος δεν μπόρεσε να κόψει το διάδρομο εκείνη κανονικά στον Χατζιβρέτα, χρεώθηκε με φάουλ. Εδώ κοιτάξτε, πολύ γρήγορος ο Χατζιβρέτας. Φάουλ καθαρά από τον Μιούρσεπ. Ντίνκινς πρόλαβε τον Μπούι. Χατζιβρέτας. Η διείσδυση διστάζει τελικά. 15-18 στο Ιβανόφιο. Ένα μεγάλο παιχνίδι για το κύπελο σαπόρτα. Ο Τζόνσον αστοχή. Rebound από τον Κορονιό τελικά. Παίρνουμε στο δεύτερο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Κορονιός. Μπούι. Ο Ηρακλής επιμένει σε man to man. Ο Ντίνκινς άφησε τον Κορονιό και ο playmaker Τσάικ δεν συγχωρεί. 15-21. Για πρώτη φορά η Ένωση ξεφεύγει με 6 πόντους. Η Ένωση η οποία μάλλον δεν επηρεάζεται από τα γεγονότα της Κυριακής. Πολύ συγκροτημένη και πειθαρχημένη και στην άμυνα και στην επίδεση. Ας όψεστε και ο Ντούσαν Ίβκοβιτς βέβαια. Ο Τζόνσον παραλίγο να κάνει το λάθος συγκράτηση. Ο Παπαδόπουλος και πάλι για τον Τζόνσον. Ντίνκινς από μακριά για τρεις. Αυτή τη φορά θα βρει το στόχο η απάντηση του Βίρονα στον Κορονιό. 18-21 ήταν και το πρώτο καλάθι του Ντίνκινς μετά από 10 λεπτά. Το κλέψιμο του Αμερικανού δεν ολοκληρώνεται. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ από την πλάγια γραμμή. Ο Κακιούζης θα επαναφέρει. Κορονιός. Κακιούζης. Κορονιός. Ο Μπούι για τον Νιούσεπ. Rebound του Τζόνσον. Ο Χατζιβρέτας έχει εξουδετερώσει κατά κάποιο τρόπο τον Μπούι. Εδώ βλέπετε τον Ίβκοβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται για φάουλ. Όταν θα πρέπει να βρει ένα αντίδοτο στον Τζακαλίδη που έχει κάνει ήδη αρκετή ζημιά στην άμυνα του Ηρακλή. Παπαδόπουλος. Οι προσποιήσεις γλιστράει. Διστάζει. Τελικά το hook shot εύστοχο 22-23. Να εδώ ο διεθνής σέντερ. Είναι αντίπαλοι με τον Τζακαλίδη στις προπονήσεις της Εθνικής. Εδώ Κορονιός στο έδαφος. Γλίστησε και αυτός προηγουμένως. Εδώ ξανά βλέπετε την επιμονή του Παπαδόπουλου με τις αλλεπάλληλες προσποιήσεις στον Τσακαλίδη. Στο κάτω μέρος του δέκτη σας είδατε και πως σπρώχνονταν εκεί για να πέσουν μαζί ο Έλλης με τον Κορονιό. Εδώ βλέπουμε συνέχεια την κίνηση του Παπαδόπουλου, μήπως υπάρχουν βήματα. Οι διαιτητές ήταν μπροστά στη φάση όμως.
Παπαδόπουλος εμπόδισε τον Μπούι. Και εδώ η φυλάδα του Ηρακλή. 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 22-23. Ένα σπουδαίο ντέρμπι. Κακιούζης. Αυτός είναι ο Χάνσελ που πέρασε στο παιχνίδι. Ενώ έχουμε φάουλ και νεύρα ανάμεσα σε Μπούι και Χατζιβρέτα. Διαμαρτύρονται και οι δύο. Ο Μιντχάνα έδωσε το φάουλ στον αρχηγό του Ηρακλή. Έχω την εντύπωση ότι κακώς εκνευρίστηκε ο Χατζιβρέτας. Δεν υπάρχει λόγος για νεύρα τώρα. Νιούρσεπ και Χάνσελ. Ενώ πέρασε και ο Σάλιβαν. Σας λέγαμε και τώρα επιθετικό φάουλ από τον Μιούρσεπ στον Χατζιβρέτα, που πήρε σωστή θέση. Ο Ιβκοβιτς διαμαρτύρεται και η εξέδρα ξέσπασε ήδη. Εδώ βλέπετε και τα ομαδικά φάουλ των δύο ομάδων. Μικρός αριθμός ακόμη. Αργούν οι ομάδες να πάνε σε βολές. Η ΑΕΚ πάντως έχει το προβάδισμα. Ο Τζόνσον παίρνει στη ρακέτα και κερδίζει το φάουλ από τον Μιούρσεπ. Είναι και το τρίτο φάουλ του Μιούρσεπ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εδώ δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Ο Τζόνσον είναι πολύ ευκίνητος. Ο Τζόνσον θα πάει και στις βολές τώρα. Τζόνσον που έχει το δεύτερο καλύτερο μέσο όρο σκοραρίσματος στη διοργάνωση από πλευρά Ηρακλή πάντα. Έχει πετυχαίνει κατά μέσο όρο 14 πόντους, τώρα έχει φτάσει στους 12. Εδώ τον βλέπετε τον Αμερικανό, στα 36 του. Και η καρδιά του το λέει και το σώμα του. Εν τω μεταξύ έχουμε επανάληψη της βολής, γιατί ο Σάλιβαν πάτησε μέσα στη ρακέτα. Ο Τζόνσον στις βολές έχει ένα ποσοστό περίπου 72% στη διοργάνωση. 24-23 το προβάδισμα στον Ηρακλή μετά από λίγα λεπτά. Νιούρσεπ. Ο Σάλιβαν. Ίσως αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής, το ότι ο Τσακαλίδης είναι στον πάγκο δηλαδή. Μπερδεύτηκε ο Νιούρσεπ. Μπούι. Μπούι πλησίασε, κόπηκε από τον Παπαδόπουλο που κρατάει και την μπάλα. Θα φτάσει στον Τζόνσον. Ο Ηρακλής τρέχει και πάλι σε έναν ευνηδιασμό που δεν ολοκληρώνεται όμως. Επέστρεψε η ΑΕΚ. Χατζιβρέτας δεν βιάζεται. 6 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Χατζιβρέτας θέλει βοήθεια. Τζόνσον. Η διείσδυση μπροστά στο Μιούρσεπ. Θα πετύχει ένα ακόμη καλάθι ο Αμερικανός, ο οποίος κάνει πράγματα και θαύματα απόψε. 15 πόντι μέσα σε 13 λεπτά. 14 λεπτά. Ο λόγος στον Νίκο Καραγιώργη. Και θα πρέπει να πούμε ένα παραλυπόμενο που ίσως να έχει και σχέση με την πολύ καλή απόδοση του Μπακ Τζόνσον. Τις τελευταίες μέρες ο Αμερικανός παίκτης Ηρακλή έχασε έναν από τους καλύτερους του φίλους, ο οποίος έχει πεθάνει στην Αμερική. Και ίσως ο Αμερικανός να θέλει να αφιερώσει και την νίκη αυτή στον φίλο του αυτόν. Μάλιστα ο Αμερικανός φοράει και έχει πάρει και μια ένδειξη πέντε στη φανέλα του. Η ΑΕΚ προσπαθεί να αμυνθεί. 26-25 με το καλάθι που είδατε, και τώρα ο Παπαδόπουλος πάει για την εσωτερική, θα κερδίσει το φάουλ από τον Σάλιβαν. Ο Σάλιβαν, ο οποίος προσπάθησε να κλείσει το διάδρομο εδώ και έβαλε αντικανονικά το χέρι του. Το replay ήταν διαφωτιστικό. Δύο αλλαγές από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Ο Χατζής και ο Ντικούδης. Ο Ντικούδης επιστρέφει, ο Χατζής για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Ηρακλής συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Να εδώ ο Δήμος Δικούδης. Εκπληκτική χρονιά κάνει φέτος. Πέρυσι δεν είχε αξιοποιηθεί κατάλληλα από τους προπονητές του. Ο Ιβκοβιτς του έδειξε εμπιστοσύνη. Εδώ ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα πετύχει τον τέταρτο πόντο του και θα κάνει το σκορ 28-25. Ο Ηρακλής έχει προβάδισμα τριών. Μην ξεγελιέστε από τη διαφορά που ψάχνει να βρει ο Ηρακλής ή από αυτή που προσπαθεί να διαφυλάξει η ΑΕΚ. Όλα θα κριθούν στα τελευταία λεπτά. Ακόμα και αυτό το προβάδισμα των 11 πόντων από το πρώτο παιχνίδι που έχει η ΑΕΚ. Χατζής. Ο Σάλιβαν. Ο Χατζής προσποιείται. Δεν έκανε βήματα. Κακώς διαμαρτύρονται. Ο Χατζής φτώχισε από μακριά. 28-27. Τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου.
Dinkins. Ο Τζόνσον με τον Μπούι σε αυτή την άμυνα ζώνη ουσιαστικά και φάουλ του Μπούι. Εκεί πήγε να κόψει την τρίπλα ο Αμερικανός στο συμπατριώτη του. Πάντως έχουν καλές σχέσεις από ό,τι φαίνεται στην εικόνα. Εδώ φάουλ και time out που στάει ο Dragan Sacco. Τα ευκαιρία να πάμε αμέσως στα στούντιο του λεωφόρου στάτου. Στο Ιβανόφιο γυμναστήριο της Θεσσαλονίκης και πάλι ο Dragan Sacco τα δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Το time out δεν έχει τελειώσει στις δύο ομάδες. Ο Ηρακλής προηγείται με 28-27, 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Εδώ βλέπετε τον πίνακα με τους scorers. Ο Τζόνσον έχει πετύχει τους 15, περισσότερους από τους μισούς δηλαδή του Ηρακλή. Από την άλλη πλευρά ο Κορονιός, πρώτο scorer με 9 πόντους. Εδώ του Σανίβκοβιτς. Θα επαναφέρει τον Τζακαλίδη ο λόγος στο Δημήτρη Μπουμπουγιατζή που ήταν κοντά στο time out site. Δημήτρη. Ο Τζακαλίδης και ο Ντικούδης είχαν το κύριο μερίδιο στις εντολές. Η άμυνα στους ψηλούς του Ηρακλή και βέβαια ειδικά στον Μπακ Τζόνσον είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Ντούσαν Ιβκοβιτς που εξάντλησε τις οδηγίες του για την αμυντική τακτική της ομάδας του. Προφανώς την επίθεση είναι ικανοποιημένος. Και ο Νίκος Καραγιώργης που είναι κοντά στον πάγκο του Ηρακλή. Ο Dragan Sacco εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τις προσπάθειες των παικτών του στην επίθεση. Οι οδηγίες του επικεντρώθηκαν στα αμυντικά καθήκοντα των παικτών του. Ζήτησε από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο να προσπαθήσει να περιορίσει τον Ιάκωβο Τζακαλίδη και ήταν ο παίκτης ο οποίος, μάλλον οι οδηγίες αναλώθηκαν κυρίως στο γεγονός αυτό. Ο Μπακ Τζόνσον στη δεύτερη βολή θα κάνει το 30-27. Ο Ηρακλής προσπαθεί να αποκτήσει ένα προβάδισμα μικρό έστω, ψυχολογικό θα το λέγαμε, ενώπιση και του δεύτερου ημιχρόνου. Είναι νωρίς από τώρα να μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Ο Μπούια στόχησε από τα 6-25, ο Τσακαλίδης ένα ακόμη επιθετικό rebound. Ο Τσακαλίδης έχει κάνει ζημιά μεγάλη. Αν δεν κάνω λάθος έχει πάρει 3 επιθετικά ή 3 ή 4. Εδώ βλέπετε ισορροπία βέβαια, αλλά τα επιθετικά rebound του Τσακαλίδη έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Χάνσελ για τον Χατζή, μόνος για 3. Rebound από τον Τσακαλίδη. Και φάουλ συνέχεια από τον Παπαδόπουλο. Εδώ ο Γιάννατς και ο Μιτχάνα που υποδεικνύει το φάουλ στο σέντερ του Ηρακλή. Ο Τσακαλίδης θα πάει στις βολές. Εδώ καθαρό φάουλ από τον Παπαδόπουλο, αναμφισβήτητο. Ο Τσακαλίδης έχει ένα χαμηλό ποσοστό, 60% στις βολές, στη διοργάνωση. Έχει 30 στις 50 μέχρι τώρα. Και ο λόγος αμέσως στον Νίκο Καραγιώργη. Η απώλεια του νέου αυτού επιθετικού rebound από τον Τσακαλίδη έβγαλε τον Dragan Sacco από τα ρούχα του. Μάλιστα ο ξένος του προπονητής έβαλε τις φωνές τόσο στο Λάζο Παπαδόπουλο όσο και στο Ρον Έλλης για την ακράνεια που έδειξαν στην τελευταία αυτή φάση. Σύμφωνα με την πληροφορία που μας έδωσε ο Δονάτος Ογκορέζης από τη στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη, τα επιθετικά rebound της ΑΕΚ, αυτά τα 5 που είδατε, είναι όλα του Ιάκωβου Τσακαλίδη. Χατζιβρέτα σαν center four εκεί διστάζει βέβαια μπροστά στα τέρατα, στα θηρία τον Τσακαλίδη και τον Κακιούζη. Dinkins για 3 από τα 7,5 μέτρα. 33-27. Ξέρει να πυροβολεί. Είχε ζεστά τα εξάσφαιρα εκεί. Ο Dinkins 33-27. Η διαφορά στους 6 πόντους για τον Ηρακλή. 3 και 12 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δικούδης από κοντά στο χι. Rebound του Τζόνσον. Το Ιβανόφιο παίρνει φωτιά όπως καταλαβαίνετε με αυτή την εξέλιξη. Dinkins πάει σε αργή επίθεση. Ταλαιπωρεί τον Κορονιό. Αστοχή όμως. Μπακ Τζόνσον το επιθετικό rebound. Δεν μπορεί ο Παπαδόπουλος στο follow. Παίρνει το επιθετικό rebound. Συγκρατεί την μπάλα και εκεί έχουμε βήματα λέει ο Μιτχάνα. Ο Παπαδόπουλος ατύχησε και στις δύο φάσεις. Δηλαδή και για την εδώ για το τελείωμα και στη συνέχεια για να συγκρατήσει την μπάλα. 33-27, 2 και 42 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ βλέπετε τα συνολικά λάθη δεν είναι πολλά. Οι ομάδες παίζουν και συγκρατημένα και προσεκτικά. Τα λάθη μετράνε οπωσδήποτε. Είδατε και ένα ωραίο πλάνο από τον τηλεσκηνοθέτη μας για τα μαρκαρίσματα εκεί στη ρακέτα. Τσακαλίδης και Παπαδόπουλος. Κορονιός, Χατζής μόνος για 3. Άστοχος και πάλι Τσακαλίδης θα πάρει το επιθετικό rebound. Όχι, έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Ο Μιντχάνα
Είδε επιθετικό φάουλ του Τσακαλίδη. Μπορούμε να το ξαναδούμε εδώ. Εδώ σπρώχνει σαφώς. Καλά. Τον έσπρωξε σαφέστατα. Οι διαιτητές τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Εδώ Dragan Sakota. Και ο Παπαδόπουλος από τη γραμμή του φάουλ. Δεν θα βρει στόχο. Είναι ένα από τα δύναμα σημεία του Παπαδόπουλου. Έχει 62% περίπου, 61,8% στη διοργάνωση. 21 βολές είχε πριν το παιχνίδι και 2 προηγουμένως και 1 τώρα 3, 24 συνολικά. 34-27 στο συν 7 ο Ηρακλής. Θεωρητικά απέχει μόλις 5 για την διαφορά που θέλει. Κορονιός για 3 ήταν η απάντηση της ΑΕΚ, που σε καμία περίπτωση δεν έχει παρατήσει το παιχνίδι, ούτε διανοείται από τώρα να αφήσει το ειστήριο πρόκρισης στον αντίπαλό της. 34-30 από τον Άγγελο Κορονιό, Παπαδόπουλος. Στον πάσιμο μπροστά στον Τζακαλίδη, θα τον νικήσει. Να εδώ Λάζαρος Παπαδόπουλος, τελικά ο Σάκοτα δικαιώνεται με τον Παπαδόπουλο που όμως καθυστέρησε να τον βάλει στο παιχνίδι. 36-30 το σκορ, 1,5 πριν το τέλος. Υπάρχει σφυρίγμα, φάουλ από τον Παπαδόπουλο αμέσως στα στούντιο της Λεωφόρου Στρατού για κάποια διαφημιστικά μηνύματα. Στο Ιβανόφιο ο Τσακαλίδης πέτυχε και τις δύο βολές που εκτέλεσε από το φάουλ που κέρδισε από τον Παπαδόπουλο. 36-32, Ιβκοβιτς σκεπτικός. 1-22 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ντίκινς, η προσπίση στο Χατζή, η διείσδυση, το lay-up, άστοχο. Rebound του Ντικούδη. Και τώρα Κορονιός. Χατζής μόνος, η προσπίση. Φάουλ από τον Ντίκινς. Ο Σάκοτα διαμαρτύρεται. Κάτω δεξιά στο δέκτη βλέπετε το χρόνο που απομένει για το τέλος. Εδώ το replay μας έδειξε ότι ο Ντίκινς ακούμπησε την μπάλα. Τώρα οι διαιτητές είχαν καλύτερη οπτική γωνία. Ο Χατζής σε δύο βολές. Είναι εύστοχος, 36-33. Ο Χατζής έχει πολύ ψηλό ποσοστό. 86% περίπου από τη γραμμή του φάουλ στη διοργάνωση, 36-34. Ένα λεπτό και 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ντίκινς, ο Ηρακλής που είχε πάρει προβάδισμα 7 πόντων, δεν μπορούσε να το κρατήσει. Είναι πολύ δύσκολο από τώρα, είναι νωρίς. Τζόνσον, όπως βέβαια δεν έχει και τη σιγουριά ότι μπορεί να γυρίσει την διαφορά, να ανατρέψει το handicap. Ο Τζόνσον κέρδισε πάντως το φάουλ από τον Τζακαλίδη. Εδώ. Καθαρή περίπτωση, τον κρατάει από το χέρι. Ο Τζόνσον πάει στις βόλες. Ο Ιβκοβιτς βρήκε ευκαιρία να δώσει οδηγίες στον Κορονιό. 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τζόνσον βρίσκει στόχο και πάλι. 37-34. Έφτασε ήδη τους 18 πόντους όπως βλέπετε. Και τώρα τους 19. Εντυπωσιακό νούμερο, όμως ο Ηρακλής αν θέλει να κάνει κάτι καλό στο δεύτερο πρέπει να πάρει πόντους και από τους άλλους παίκτες του. Για παράδειγμα από τον Χατζιβρέτα, ο Κορονιός σας στόχησε, ο Κακίου σε ένα ακόμα επιθετικό rebound. Άλλη μια επίθεση, ο Ιβκοβιτς ζητάει ολόκληρο το χρόνο. Κορονιός, Κακιούζης για 3, rebound τώρα από τον Παπαδόπουλο. Χατζιβρέτας τρέχει σε ευνηδιασμό, όχι, σταματάει. 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Σάκοτα ζήτησε μία επίθεση. Είναι ολόκληρη του Ηρακλή. 10 δευτερόλεπτα. Ντίνκινς. Ο Ντίνκινς για 3 θα εκτελέσει τους αντιπάλους του. 38-34 αμέσως στα στούντιο του Λεωφόρου Στρατού και επιστρέφουμε.
Στο Ιβανόφιο και πάλι βλέπετε εδώ τα τρίποντα των δύο ομάδων. Ο Ντίνκινς όμως είναι ο παίκτης κλειδί. Δείτε εδώ από τα 8 μέτρα σχεδόν. Έχει 3 στα 6 τρίποντα. Με το τρίτο αυτό τρίποντο έφτασε τα 31 στη διοργάνωση με ένα ποσοστό 40%. Εδώ βλέπετε και τα τρίποντα που έχουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Βέβαια ο Κορονιός έχει περισσότερα απόψε. Αλλά ο Ντίνκινς τον ξέρουμε πώς εκτελεί από τέτοιες αποστάσεις. Είναι δεινός σουτέρ. Και εδώ βλέπετε τους πόντους των παικτών των δύο ομάδων. Αμέσως τον Νίκο Καραγιώργη. Μία λέξη, Νίκο. Υπάρχει νέο time out. Αυτή τη φορά από το Σάκοτα. Υπάρχει νέο time out λοιπόν. 41-34 στο Ιβανόφιο. 3 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Προφανώς εδώ βλέπετε τους πόντους που έχουν δώσει βασική και αναπληρωματική. Και εδώ οι φίλοι του Ηρακλή έχουν ξεσηκωθεί. Ζητούν την πρόκριση της ομάδας τους βεβαίως. Εδώ η στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη με τον Δονάτο Γκορέση που μας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο Ηρακλής ο οποίος ξαναβρίσκεται στο συν 7. Βέβαια ψάχνει για το συν 12, διαφορά δηλαδή 12 πόντων. Εδώ βλέπετε τους ευνηδιασμούς. Μικρός αριθμός γιατί και ο Ηρακλής όταν έτρεξε, είδατε σε αρκετές περιπτώσεις σταμάτησε. Αλλά ας δώσουμε το λόγο στους δύο συναδέλφους που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτα στον Νίκο Καραγιώργη. Ναι, ο Ντράγκας Άκουτα δίνει τον τρόπο που θα αμυνθούν οι παίκτες του Ηρακλής στα τελευταία αυτά 3,5 δευτερόλεπτα. Ακόμα τώρα μόλις τελείωσε τις οδηγίες του και φυσικά ζήτησε να μην κάνουν κάποιο φάουλ και δώσει το δικαίωμα στους παίκτες ΑΕΚ να εκτελέσουν βολές. Πολύ γρήγορα και στον Δημήτρη Πουπουγιατζή. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Μπούι θα επανέλθει στο παιχνίδι για προφανώς για ένα μακρινό σουτ στα λίγα δευτερόλεπτα. Κάτι ξέρει ο Μπούι από την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, 3 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Χατζής. Θα περάσει στο κέντρο, ο Χατζής κρατάει, θα κάνει το σούτ, έχει τελειώσει το ημίχρονο όμως. Δεν θα μετρούσε το καλάθι, δείχνουν οι διαιτές, ακόμα και αν έμπαινε. Ο Ηρακλής πάει με προβάδισμα 7 πόντων στα αποδυτήρια, 41-34, μετά από ένα θαυμάσιο παιχνίδι που παρακολουθείται σε απευθείας μετάδοση από την ελληνική τηλεόραση 3. Δεύτερος αγώνας του Ηρακλή με την ΑΕΚ στην πρώιμη τελική φάση του κυπέλου στα πόρτα. Εδώ θα διακόψουμε για λίγα λεπτά και θα επανέλθουμε για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Και αν είμαστε έτοιμοι, οι συνάδελφοι στο ΒΑΝ των εξωτερικών μεταδόσεων της ελληνικής τηλεόρασης 3 μας δίνουν τώρα τα highlights του πρώτου ημιχρόνου. Εντυπωσιακά στιγμιότυπα από ένα πανέμορφο παιχνίδι που έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από την ΝΕΤ3. Ωραία καλάθια, εντυπωσιακές κινήσεις και συνδυασμοί από τους παίκτες των δύο ομάδων που ψάχνουν για το μεγάλο εισιτήριο, το σπουδαίο εισιτήριο στην τετράδα του κυπέλου Σαπόρτα. Θυμίζουμε στο πρώτο παιχνίδι ΑΕΚ νίκη 84-73. Ο Ηρακλής ψάχνει για νίκη με διαφορά 12 πόντων για να ανατρέψει το handicap. Εδώ ένα από τα τρία τρίποντα του Byron Dickens. Το αξιοσημείωτο ότι τα δύο από τα τρία, όπως θυμάστε ή αν δεν θυμάστε θα τα δείτε, σημειώθηκαν από τα 7 μέτρα, το τελευταίο κοντά από τα 8. Εδώ Μπούι, ο πρώην πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ζαλγκίρις. Και εδώ βλέπετε ένα ακόμη από τα 7,5 μέτρα. Ο λόγος στο Δημήτρη Μπουγιατζή που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Δημήτρη. Να πούμε ότι ακριβώς αυτά τα τρίποντα του Μπούι από αρκετά μακριά από τη γραμμή των 6-25 ήταν το σημείο που ανέφερε έντονα ο Ντούσαν Ίβκοβιτς στους παίκτες του. Τον ξέρει καλά τον Ντίνκινς από τη θητεία του στην κοινή στον Πανιόνι. Αυτός τον είχε φέρει πρώτο στην Ελλάδα. Και είχε δώσει εντολή να τον μαρκάρουν ακόμη και πολύ μακριά από τη γραμμή των 6-25. Και γι' αυτό ήταν πολύ εκνευρισμένος που οι παίκτες του δεν ακολουθούσαν την εντολή. Εδώ βλέπουμε και πώς σούταραν οι ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ένα πλάνο από την εξέδρα των επισήμων. Ο Στέλιος Σημεωνίδης, ο οποίος τιμήθηκε στην αρχή του αγώνα. Και εδώ τα φάουλ των παικτών των δύο ομάδων. Ο Ηρακλής δεν έχει προβλήματα. Πρόβλημα έχει η ΑΕΚ με τον Μιούρσε που έχει συμπληρώσει τα 3. 41-34, ο Ηρακλής ξεκινάει με Ντίκινς, Χατζιβρέτα, Τζόνσον, Έλλης και Παπαδόπουλο. Όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, εδώ Σάκοτα σκεπτικός με τον Κώστα Πιλαφίδη, τον Τάκη Καρατζουλίδη δίπλα του. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος με Κορονιό, Μπούι, Κακιούζη, Ντικούδη και Τσακαλίδη. Εδώ ο δεύτερος διαιτητής, ο κύριος Γιάννατς από τη Σλοβακία. Όλα έτοιμα λοιπόν. Παπαδόπουλος και Τσακαλίδης και πάλι ο Ηρακλής στην πρώτη επίθεση. Τα 20 καθοριστικά λεπτά για την πρόκριση στην τετράδα του Σαπόρτα αρχίζουν.
Εδώ τώρα μιλάμε για μια αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά. Αντίστροφη μέτρηση πρόκρισης. Τζόνσον κόβεται, ζητάει φάουλ. Ίσως ένα replay να μας διαφώτιζε κάποια στιγμή. Κορονιός. Ο Ντικούδης υποπίεση θα νικήσει τους αντιπάλους του 41-36. Να, εδώ ο Δήμος Ντικούδης. Εδώ ξανά ο Ντικούδης σπρώχνει. Στη συνέχεια υπάρχει το κόψιμο από τον Τσακαλίδη. Παπαδόπουλος. Ο Χατζιβρέτας δεν τα κατάφερε, για δύο ήταν το σουτ. Το Μπούι μάζεψε και Κορονιός προσπαθεί να πάει σε αργή επίδεση. Ντικούδης και Μπούι. Κακιούζης με τον Έλλης. Η πάσα στο Τζακαλίδη που θα καρφώσει μπροστά στον Παπαδόπουλο. Και ο Παπαδόπουλος φοβήθηκε το φάουλ ενδεχομένως. Ο Τζακαλίδης είχε πάρει πολύ φόρα, είναι και ψηλότερός του. 41-38. Εδώ ο διεθνής σέντερ της ΑΕΚ μειώνει 41-38. Στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Έλλης για τον Χατζιβρέτα. Έκλεψε ο Κακιούζης. Η ΑΕΚ δοκίμασε μια σύνθετη άμυνα και με ζώνη προηγουμένως. Ο Ηρακλής επιμένει στο man-to-man. Τσακαλίδης. Τσακαλίδης βγαίνει για βοήθεια ο Έλλης. Κορονιός έμεινε μόνος του. Rebound από τον Παπαδόπουλο. Και τώρα Dickens. 41-38. Και ο Αμερικανός σε αργή επίθεση. Παπαδόπουλος λόπασα για τον Χατζιβρέτα που θα νικήσει τον Κορονιό. 43-38 αρχηγός. Που δεν έχει πετύχει πολλούς πόντους, αλλά κάνει αθόρυβη δουλειά. Κυρίως στην άμυνα. Εδώ εκτελεί και στην επίθεση. 43-38. Τσακαλίδης. Ντικούδης. Και φάουλ από τον Ντίκινς. Στα σπροξήματα για να πάρουν θέση. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Τα τρία φάουλ του Μπάριον Ντίκινς. Εδώ βλέπετε που κατελόγησαν το φάουλ οι διαιτητές. Και εδώ Ντούσαν Ίβκοβιτς. Και τώρα φάουλ επιθετικό, σωστό, από τον Ντικούδη που έσπρωξε τον Τζόνσον. Και αυτό είναι πρόβλημα για την ΑΕΚ. Τρίτο φάουλ ο Δήμος Ντικούδης. Δεύτερος παίκτης της ΑΕΚ με τρία φάουλ. Όχι πως δεν τα έκανε βέβαια. Ντίκινς για τον Χατζιβρέτα. Πάνω στον Ντίκινς έχει πάει ο Μπούι. Και πάνω στον Χατζιβρέτα παίζει ο Κορονιός. Αφού η Άγκυρ σε μαντουμάν πάλι. Ο Τζόνσον από μακριά για δύο. Rebound του Έλλης. Που προσποιείται αλλά μπερδεύεται. Κορονιός. Κορονιός με τον Ντίκινς. Περίπου 3 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. 43-38 ο Μπούι κερδίζει φάουλ από τον Χατζιβρέτα. Αλλά επαναφέρεται από την πλάγια γραμμή. Εδώ βλέπετε ξανά που χρεώθηκε φάουλ ο Χατζιβρέτας. Κακιούζης για τον Κορονιό. Μπούι. Ο Κακιούζης διστάζει. Τσακαλίδης. Αστοχή, έρμπολ, Κακιούζης κερδίζει την μπάλα. Ο Μπούι για τρεις. Rebound εύκολα από τον Παπαδόπουλο. Και μπαλιά στον ευνηδιασμό, δύσκολη. Το follow δεν πρόλαβε να κάνει εκεί, να ολοκληρώσει την backdoor ο Χατζιβρέτας. Μπούι ήταν μόνος για τρεις. 43-41 μειώνει στο καλάθι ΑΕΚ. Να εδώ ο Μπούι ήταν ολομόναχος. Είναι καλό σου τώρα αυτό. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Ντίκινς πήρε το screen. Θέλει βοήθεια όμως. Ντίκινς πέρασε τελικά προς το καλάθι και θα νικήσει τον Τζακαλίδη. Σαν το Δαβίδ με το Γολιάθ εκεί. Κοιτάξτε πώς πέρασε. Πολύ έξυπνα και βέβαια με την εκρηκτικότητα που τον διακρίνει. 45-41 από τον Μπάιρον Ντίκινς. Μπούι
Αστοχή, rebound επιθετικό του Τσακαλίδη, κόψιμο του Παπαδόπουλου και φάουλ σφυρίζουν συνέχεια οι διαιτητές. Να εδώ ο Έλλης, ο οποίος χρεώθηκε το φάουλ. Ήταν εντυπωσιακό το κόψιμο του Παπαδόπουλου εδώ και καθαρό. Στη συνέχεια όμως ο Τσακαλίδης ευνοήθηκε, πήρε την μπάλα και κατόπιν το φάουλ που χρεώθηκε στον Έλλης. Ο Τσακαλίδης που έχει φτάσει τους 10 πόντους έχει κάνει ζημιά στον Ηρακλή σήμερα. Κυρίως με τα επιθετικά rebound. Αυτό το έκτο που είδατε στην κάρτα στατιστικής ήταν επιθετικό και το έκτο. Και τα 6 επιθετικά. 45-43 μείνει στο καλάθι ΑΕΚ. Με τον Τσακαλίδη να είναι σαφώς πρωταγωνιστής. 4 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Και φάουλ επιθετικό, λέει ο Γιάννατς, έχω την εντύπωση ότι είναι αυστηρό. Αν μπορούσαν οι συνάδελφοι από το ΒΑΝ να το ξαναδούμε αυτό, να μας το ξαναδείξουν. Υπάρχει εντωμεταξύ time out, θα πάμε αμέσως στα στούντιο του Λεωφόρου Στρατού. Στο Ιβανόφιο της Θεσσαλονίκης και πάλι 15 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ένα καθοριστικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και την ΑΕΚ. Δεύτερο των δύο ομάδων σε αυτή την προημιτελική φάση του κυπέλου Σαπόρτα. Αν ο Ηρακλής ανατρέψει το handicap και πάρει νίκη με διαφορά 12 πόντων, θα πάρει και την πρόκριση στην επόμενη φάση, στην ημιτελική φάση του κυπέλου Σαπόρτα. Αν όχι, το εισιτήριο θα πάει στην ΑΕΚ. 45-43 το σκορ και ο λόγος στον Νίκο Καραγιώργη παρακολούθησε το time out του Ηρακλή. Ο Ντράγκα Σάκοτα ζήτησε από τους παίκτες να κοντρολάρουν το ρυθμό του παιχνιδιού, να μην προχωρούν σε βιασμένες τόσο προσπάθειες όσο και πάσες όπως αυτή που έγινε πριν από το time out που έκανε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος προς τον Νίκο Χατζηβρέτα. Ο λόγος στον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή εντωμεταξύ. Τα εύσημα από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς, τον Ιάκωβο Τσακαλίδη για τις αμυντικές αλλά και τις επιθετικές του προσπάθειες που ροκάνησαν και τη διαφορά. Και παρότρινε τους παίχτες του κύριο Σίκοβιτ να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό στην επίθεση. Ο Ηρακλής που βρέθηκε δύο φορές στο συν 7, τώρα επιχειρεί μια νέα επίθεση. Τζόνσον, ο Τικούδης δεν ολοκλήρωσε, είναι για τον Ηρακλή η μπάλα. Ο Τικούδης ο οποίος προσπαθεί να παίξει ασφιχτικά τον Τζόνσον, που ήταν θαυμάσιος στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αμερικανός τώρα δοκιμάζει από τα 6-25 και δικαιώνεται. Μια μεγάλη ανάσα από μακριά από τον Μπακ Τζόνσον, 48-43. Δείτε ξανά το τρίποντο του Αμερικανού που έχει πολλούς τρόπους για να εκτελεί τους αντιπάλους του. Κορονιός. Συμπληρώθηκαν 5 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Μπούι δυσκολεύεται, Κακιούζης για τον Τσακαλίδη. Καλή άμυνα από τον Χούπμαν που επέστρεψε και ευνηδιασμός τώρα με τον Έλλης. Έλλης συγκρατεί. Θέλει βοήθεια όμως τώρα. Τζόνσον και Ντίνκινς. Χατζιβρέτας. Επέστρεψε και η άμυνα της ΑΕΚ. Χατζιβρέτας. Αλλά 15 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση ο Ηρακλής. Χατζιβρέτας για 3. Το βασάνισε εκεί. Τελικά ο Έλλης δίνει τη λύση. Ντίνκινς. Ο Ηρακλής έχει προβάδισμα 5 πόντων. Δεν έχει πολύ από το συν 12, αλλά είναι πολύ ο χρόνος μέχρι το τέλος και τώρα φάουλ του Ντικούδη που έσπρωχνε το Χούπμαν. Να εδώ ο Δήμος Ντικούδης, τέταρτο φάουλ. Σοβαρό το πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε. Η ΑΕΚ δεν έχει πολλές αξιόπιστες λύσεις δίπλα στο Τζακαλίδη, γιατί ο Σάλιβαν που μπήκε προηγουμένως δεν έδειξε για τίποτα σπουδαίο. Ο Μιούρσεπ έχει 3 φάουλ ήδη. Το Μιούρσεπ πάντως ο Ιβκοβιτς θα τον χρησιμοποιήσει σε λίγο. Η ΑΕΚ γύρισε σε ζώνη πάλι. 3-2. Ο Ηρακλής γυρνάει την μπάλα υπομονετικά. Έλλης για τον Τζόνσον. Η τρίπλα του Τζόνσον που διστάζει όμως. Έλλης, Ντίνκινς συγκρατούν. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Να δούμε από πού θα δοκιμάσει. Από τα 10 μέτρα στη Στεφάνη. Ήταν σούτ απελπισίας. Βέβαια ο Χατζιβρέτας έσωσε την παρτίδα με το επιθετικό rebound και φάουλ του Κακιούζη. Σωστό. Πολύ σωστό. Ο ίδιος ο Κακιούζης τα έχει με τον εαυτό του βεβαίως. Και ο Ιβκοβιτς σηκώνει τον Κικίλια. Ένα παίχτη που ειδικεύεται στην άμυνα. Δεν ξέρω αν θα τον ρίξει και πάνω στον Ντίνκινς ή πάνω σε κάποιον άλλο παίχτη. Πάντως πέρασε και ο Μιούρσεπ. Προφανώς θα μείνει στην άμυνα ζώνης η ΑΕΚ.
Dinkins. Καλή πάσα για τον Τζόνσον, πήρε την εσωτερική, όμως εκεί δυσκολεύεται. Χατζιβρέτας. Χατζιβρέτας στη διείζηση, υπάρχει φάουλ. Πάνω στον Κικίλια σφυρίχτηκε. Και εδώ η φύλλα του Ηρακλή. Ηρωική συμπαράσταση από την αρχή του παιχνιδιού. Γεμάτες οι εξέδρες στο Ιβανόφιο. Και εδώ βλέπετε το φάουλ που χρεώθηκε στον Κικίλια. Τζόνσον για τον Χατζιβρέτα. Περιμένει ο Ντίνκινς. Έλλης για τρεις. Rebound από τον Κορονιό. 7 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. 48-43. Τσακαλίδης. Νιούρσεπ. Κικίλιας. Κορονιός. Ο Ηρακλής επιμένει στο man-to-man. Και φάουλ τώρα που χρεώθηκε στον Τζόνσον για την άμυνα πάνω στον Νιούρσεπ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Τζόνσον. Εδώ σπρώχνει και ο Μιούρσεπ. Βέβαια οι διαιτητές το χρέωσαν στον Αμερικανό του Ηρακλή. Τσακαλίδης Μιούρσεπ. Συγκρατεί, κάνει και την τρίπλα και φάουλ του Χούπμαν στη συνέχεια. Εδώ ο Γερμανός σέντερ. Εδώ ο Μιούρσεπ θα περάσει και συνέχεια κάνει φάουλ ο Χούπμαν. Μπάλα επαναφέρεται από την τελική γραμμή. Ο Μπούι για τον Νιούρσε που πάει στη διείσδυση. Δυσκολεύεται, κόβει και ο Χούπμαν. Ντίνκινς και τώρα ευνηδιασμός στον Ηρακλή. Μπερδεύτηκε ο Ντίνκινς, συγκρατεί. Έλλης, φάουλ εκεί που σφυρίζεται στον Κικίλια. Ο Κικίλιας ζήτησε επιθετικό. Να εδώ. Εδώ. Για να δούμε και την προηγούμενη φάση. Πέταξε την μπάλα ο Μιούρσεπ, έκοψε κανονικά ο Χούπμαν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαμαρτύρεται η ΑΕΚ. Ο Μιούρσεπ δεν είχε ζυγίσει την προσπάθειά του. Έλλης, Χατζιβρέτας. Η άμυνα ζώνης και πάλι δημιουργεί προβλήματα στον Ηρακλή. Να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει. Τζόνσον τρύπωσε, αστόχησε, follow του Έλλης. 50-43 στο συν 7 ο Ηρακλής. Και το Ιβανόφιο ξεσηκώνεται και πάλι. Τώρα κάθε λεπτό που περνάει είναι όλο ένα και πιο κρίσιμο. Κορονιός. Κικίλιας. Φάουλ στο Χούπμαν. Εδώ Σάκοτα. Και ο Χούπμαν που χρεώθηκε με τρίτο φάουλ. Εδώ ξανά η πάσα πάει στο Τσακαλίδη. Έχω την εντύπωση ότι ο Τσακαλίδης άπλωσε το χέρι του για να σπρώξει το Χούπμαν και όχι ο Χούπμαν για να κάνει φάουλ. Και εδώ η φύλλα του Ηρακλή. Και τώρα επιθετικό φάουλ από τον Τσακαλίδη. Αυτό είναι το τρίτο. Και υπάρχει σφύριγμα. Time out που ζήτησε ο Ντούσαν Ιβκοβιτς για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Ευκαιρία να πάμε στα στούντιο της Λεωφόρου Στρατού. Στο Ιβάνοφι και πάλι η παρουσία των φιλάδων του Ηρακλή συγκλονιστική από την αρχή. Προσπαθούν να σπρώξουν την ομάδα τους προς την πρόκριση. Εδώ βλέπετε την κάρτα με τα φάουλ. 4 έχει ο Ντικούδης και άλλοι 2 παίχτες της ΑΕΚ έχουν από 3. 3 παίχτες του Ηρακλή έχουν από 3 φάουλ. Είναι νωρίς ακόμη όμως, 11 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Ενός μεγάλου παιχνιδιού που σας μεταδίδει απευθείας σε ελληνική τηλεόραση 3. Ο λόγος στον Νίκο Καραγιώρη παρακολούθησε το time out του Ηρακλή. Η φθορά των ψηλών της ΑΕΚ με φάουλ αναμένεται να αποβεί καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα. Γι' αυτό και ο Ντράγκα Σάκοτα ζήτησε τόσο από τον Μπάιρον Ντίκινς όσο και από τον Νίκο Χατζιβρέτα να τοποθετούμε μεγαλύτερη συχνότητα τον Μπακ Τζόνσον και τον Σάσα Χούπμαν προκειμένου να φθαρούν οι ψηλοί του ΣΑΕΚ, ειδικά ο Ιάκωβ Τσακαλής που κάνει και τη μεγαλύτερη ζημιά στον Ηρακλή. Τζόνσον για 3. Και στους 10 πόντους ο Ηρακλής για πρώτη φορά βρίσκεται μία ανάσα από το σκορ πρόκρισης. Το Ιβανόφιο παίρνει φωτιά δικαιολογημένα, 53-43. 11,5 περίπου λεπτά πριν το τέλος. Ο Τζόνσον συνεχίζει τη μεγαλειώδη εμφάνισή του και στο δεύτερο ημίχρονο.
Κορονιός, φάουλ του Ντίνκινς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι πρόκειται για το τέταρτο φάουλ του Ντίνκινς. Και ο λόγος στο Δημήτρη Μπουμπουγιατζή που παρακολούθησε και το time out της ΑΕΚ. Ακριβώς στο time out είχε ζητήσει ο Ντούσαν Ίβκοβιτς από τον Κορονιό να πάρει προσπάθειες, με δεδομένο ότι ο Ντίνκινς έχει τρία φάουλ. Τώρα ακριβώς στην πρώτη φάση κατάφερε να πάρει το τέταρτο. Ο Κορονιός μείωσε 53-44 στους 9. Ο λόγος στον Νίκο Καραγιώρη και πάλι. Ο Ντράγκας άκοντα πάντως παρά τα 4 φάουλ του Ντίνκινς δεν δείχνει διατεθειμένος να τον αποσύρει. Μάλιστα πριν από λίγο είχε μια συζήτηση με τον συνεργάτη τον Κώστα Πιλαφίδη και αποφάσισε να τον διατηρήσει μέσα στο παιχνίδι. Εδώ που τα λέμε, ο Ντίνκινς είναι από τους παίχτες που προσέχουν ακόμα και με τα φάουλ που χρεώνονται. Είναι παίχτης που χρησιμοποιεί τη λογική, τον διακρίνει. Ντίνκινς, ο Ηρακλής στο συν 9, θέλει 3 για τη διαφορά, αν και είναι νωρίς ακόμα. Χατζιβρέτας για 3. Η μπάλα βγήκε από τη Στεφάνη, υπάρχει φάουλ από τον Μιούρσεπ που έσπρωξε τον Έλλης. Σωστό σφύριγμα από τους διαιτητές, τέταρτο φάουλ του Μιούρσεπ. Εδώ κοιτάξτε, σπρώχνει τον Έλλης. Εδώ τον βγάζει εκτός γηπέδου κυριολεκτικά ο Εστονός. Ο Ηρακλής έχει πάρει το πάνω χέρι τώρα. Η ΑΕΚ συνεχίζει σε ζώνη. Ο Ηρακλής την τιμώρησε με τα τρίποντα που είδατε προηγουμένως. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει τώρα. Ντίνκινς προσποιεί στον Μπούι, διείσδυση από τον Αμερικανό. Δύσκολο μακρινό lay-up follow. Νέα προσπάθεια για follow τελικά ο Τσακαλίδης με τον Κικίλια και Κορονιός. Κορονιός πάει στο καλάθι και το πετυχαίνει. 53-46. Ο Ηρακλής έχασε αρχικά την ευκαιρία να πάει στους 11 πόντους. Αλλά είπαμε είναι νωρίς ακόμα. Υπάρχει πολλής χρόνος, 10 λεπτά. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ωραίο μπάσκετ. Συναρπαστική εξέλιξη, Τζόνσον. Κλέψιμο από τον Τζακαλίδη, Μιούρσεπ και τώρα Μπούι στον ευνηδιασμό για την ΑΕΚ. Εύκολα Αμερικανός, 53-48. 53-48. Το συν 10 έγινε συν 5 με ένα ξέσπασμα της ΑΕΚ, κυρίως λόγω της αμυντικής της διάταξης. Όμως τώρα ο Ίβκοβιτς είπε ξανά να γυρίσουν σε man-to-man. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Ο Έλλης αστόχησε. Εκεί μπροστά το Τζακαλίδη φοβήθηκε. Μπούι. Χρειάζεται προσοχή. Μπούι συνεχίζει μόνος του. Μπροστά στον Έλλης θα ευστοχίσει και μειώνει στους 3. 53-50. Ο Σάκοτα εκνευρισμένος με τους παίκτες του. Δικαιολογημένα. Το συν 10 έγινε συν 3 μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Χούπμαν. Ο Γερμανός κατά μέτωπο επίθεση, φάουλ του Τσακαλίδη. Τέταρτο φάουλ από τον Ιάκωβο Τσακαλίδη. Σωστή επιλογή από τον Γερμανό. Για να δούμε ξανά αυτό το φάουλ. Εδώ ο Χούπμαν κάνει τον πάσιμο και χρεώνεται με φάουλ από τους διαιτητές. Εδώ. Σπρώχνει με το αριστερό χέρι. Εκτός από το δεξί που είναι σηκωμένο. Ο Χούπμαν όμως χάνει την πρώτη ευκαιρία. Σας είπαμε ότι ο Γερμανός δεν είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο Ηρακλής από τη γραμμή του φάουλ. Με ένα ελάχιστο ποσοστό, 40%. Και όπως με πληροφορεί ο Νίκος Καραγιώργης, μετά και τη βολή τη δεύτερη που ήταν εύστοχη και έκανε το 54-50, ο Σάκοντα σε λίγο θα κάνει μία από τις εκπλήξεις του, θα χρησιμοποιήσει το διαμαντίδι από νωρίς, σχετικά νωρίς θα το λέγαμε. Και φάουλ τώρα από τον Τζόνσον. Φάουλ στον Έλλης χρεώθηκε, με συγχωρείτε, εδώ. Και όχι στον Τζόνσον. Να εδώ, ο Ρον Έλλης. Ο Μιούρσεπ από τη γραμμή του φάουλ μειώνει 54-51. Να εδώ ο μικρός ο νεαρός Διαμαντίδης. (Συσχελίδι) 54-52. Στο καλάθι διαφορά 8,5 λεπτά πριν το τέλος.
Ο Κικίλιας έχει αναλάβει τον Ντίκινς σε μια σύνθετη άμυνα της ΑΕΚ. Ο Χατζιβρέτας όμως δίνει μια μεγάλη ανάσα στον Ηρακλή. 57-52 αρχηγός, φώναξε παρόν από τα 6-25. Τσακαλίδης. Μιούρσεπ. Ο Μιούρσεπ καθυστερεί, ο Κικίλιας με τον Έλλης. Εδώ Σακωτά όρθιος δίνει οδηγίες για την άμυνα. Κικίλιας. Η πάσα στο Μιούρσεπ. Ο Μπούι για τρεις. Rebound από ποιον. Φάουλ πάντως χρεώθηκε ο Χούπμαν. Να δω Σάσα Χούπμαν. Τέταρτο φάουλ και για το σέντερ του Ηρακλή. Τώρα θα γίνει αλλαγή από πλευράς Γυραιού. Ο Διαμαντίδης θέση του Κατσιβρέτα για να πάρει κάποιες ανάσες. Ή όχι, όχι. Ο παίκτης που θα βγει είναι ο Έλλης. Χαμηλό σχήμα για να πιέσει και να κυκλοφορήσει και την μπάλα. Εδώ βλέπετε τους παίκτες που έχουν φάουλ. Ο Τσακαλίδης εύστοχος από την γραμμή, 57-53. Λέγαμε για τις αλλαγές του Σάκοτα, δεν αποκλείεται να σηκώσει και τον Παπαδόπουλο σε λίγο. Rebound από τον Τζόνσον και τον Χούπμαν μαζί. Ντίνκινς. Αμερικανός πιέζεται από τον Κορονιό. Φάουλ επιθετικό λέει ο Γιάννατς. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο Ντίκινς θα φύγει από το παιχνίδι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Η απόφαση ήταν αυστηρή και ο Σάκοτα αναγκάζεται να περάσει και τον Χάρη Μαρκόπουλο. Εδώ ο Ντίκινς απογοητευμένος και ελαφρώς εκνευρισμένος. Μαρκόπουλος και Διαμαντίδης με τον Χατζιβρέτα στην περιφερειακή γραμμή του Ηρακλή. Την ώρα που ο Ηρακλής θέλει να μεγαλώσει το προβάδισμά του. 57-53, 7,5 λεπτά πριν τη λήξη. Κορονιός ξέφυγε, αστόχησε rebound από τον Χούπμαν. Μαρκόπουλος. Ο Ηρακλής έχει κερδίσει μεγάλα παιχνίδια με το δίδυμο αυτό. Ένα από τα οποία ήταν και το παιχνίδι με την ομάδα του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα. Και μάλιστα στην παράταση. Μαρκόπουλος και Διαμαντίδης. Χατζιβρέτας τώρα. Δύσκολη πάσα διόρθωσε ο Τζόνσον. Ο Τζόνσον ο οποίος συγκρατεί, θέλει βοήθεια. Μαρκόπουλος, 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαρκόπουλος κατά μέτωπο επίθεση. Φόλο του Χούμα. Μαρκόπουλος επιθετικό rebound. Υπήρχε και φάουλ εκεί. Το καλάθι από τον Μαρκόπουλο. Ένα ηρωικό και παλικαρίσκιο καλάθι από τον 18χρονο. Κοιτάξτε εδώ, τρύπωσε μέσα στα θηρία κυριολεκτικά. Πρόλαβε να πετάξει την μπάλα και να πετύχει το 59-53. Time out εντωμεταξύ που έχει ζητήσει ο Ντουσαν Ιβκοβιτς. Ευκαιρία να πάμε για κάποια διαφημιστικά μηνύματα. Στο Ιβανόφιο και πάλι το time out συνεχίζεται. Εδώ βλέπετε τους σκόρες των δύο ομάδων. 59-53, 6 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ένα καθοριστικό παιχνίδι για την πρόκριση στην τετράδα του κυπέλου Σαπόρτα. Εδώ βλέπετε ξανά πόσο ο Μαρκόπουλος πρόλαβε να πετάξει την μπάλα. Ο λόγος στον Νίκο Καραγιώργη. Το παιχνίδι πλησιάζει προς το τέλος του και ο Τράγκας Όκανα βλέποντας ότι ο Πάουκ Τζόνσον βρίσκεται πολύ καλή μέρα, ζήτησε από τους παίκτες του να τροφοδοτούν όσο το δυνατόν περισσότερο τον Αμερικανό. Σε ό,τι αφορά την άμυνα, ζήτησε μεγάλη πίεση στην περιφέρεια της ΑΕΚ. Δημήτρη Μπουγιατζή. Μεγάλες επιθέσεις για να περνάει ο χρόνος και επιθέσεις με τον Κορονιό που έχει αντίπαλο τον άπειρο Μαρκόπουλο, ζήτησε ο Ντουσανίκοβιτς. Ο Κορονιός για τον Μούρσεπ, αυτός για τρεις. Rebound από τον Τζόνσον και τώρα Χατζιβρέτα στον ευνηδιασμό. Θα προλάβει ο αρχηγός Χατζιβρέτας. Reverse τρίπλα. Καλάθι και φάουλ από τον Νίκο Χατζιβρέτα. Εντυπωσιακή ενέργεια. Ο Χατζιβρέτας θα πάει και για έμεσο τρίποντο. Εάν ευστοχή στην βολή ήταν και το πέμπτο φάουλ του Τσακαλίδη. Πολλαπλό το κέρδος λοιπόν. Εδώ βλέπετε πώς έκανε τη reverse τρίπλα και το φάουλ καθαρά από τον Τσακαλίδη. ...61-53 το σκορ στο Ιβανόφιο, ο Χατζιβρέτας σε μία βολή. 62-53, ο Ηρακλής και πάλι στο συν 9. Κορονιός. Ο Σάκοτα σήκωσε και τον Παπαδόπουλο εντωμεταξύ. Κορονιός με τον Μαρκόπουλο. Ο Διαμαντίδης έχει αναλάβει τον Κακιούζη.
Κορονιός για τρεις, θα βρει το στόχο. Έμπειρος και ικανός σουτέρ βέβαια ο Άγγελος Κορονιός, μειώνει 62-56. Εδώ οι οδηγίες στον Λάζαρο Παπαδόπουλο, τώρα που λείπει ο Τσακαλίδης. Χατζιβρέτας. Λιγότερο από 6 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Χατζιβρέτας. Το jump shoot. Και 64-56. Ο Χατζιβρέτας πήρε το όπλο του. Κορονιός. Μπούι. Μπούι μπερδεύεται, διορθώνει ο Κορονιός. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για να εκδηλώσει επίθεση ΑΕΚΟ. Μπούι στην καταμέτωπον επίθεση, δυσκολεύεται Κορονιός, προσποιείται για 3 και για 2. Για 2 λέει ο διαιτής. Να εδώ Άγγελος Κορονιός. 64-58. Μαρκόπουλος. Έκλεψε ο Κακιούζης και πέταξε την μπάλα. Οι διαιτητές δεν έχουν αποφασίσει, είναι για τον Ηρακλή, λέει ο κύριος Μιτχάνα, ότι την έβγαλε ο Κακιούζης μόνος του. Για να δούμε ξανά τη φάση. Εδώ ο Κακιούζης κλέβει την μπάλα, πιέζεται με υποψία φάουλ βέβαια από το Διαμαντίδη. Και εδώ βλέπετε ότι πατάει γραμμή καθαρά. Χατζιβρέτας. Λιγότερο από 5 λεπτά για το τέλος. Κοιτάξτε τον Ιβκοβιτς. Δίνει οδηγίες στους παίχτες του. Χατζιβρέτας για τον Παπαδόπουλο. Αυτός με μικρότερο, κοντύτερο αντίπαλο στο χείρι. Rebound επιθετικό του Παπαδόπουλου. Που επιμένει, δεν μετράει το καλάθι, λέει ο διαιτής. Ούτως ή άλλως θα πάει σε βολές όμως ο Παπαδόπουλος. Ο Ιβκοβιτς διαμαρτύρεται. Για 3 δευτερόλεπτα του Παπαδόπουλου. Εδώ ο Ντικούδης, 5ο φάουλ του Ντικούδη που θα φύγει και αυτός από το παιχνίδι. Τώρα και η front line της ΑΕΚ εξασθενεί, όπως εξασθένησε η περιφέρεια του Ηρακλή. Εδώ το καλάθι πάντως δεν μέτρησε. Ο Παπαδόπουλος στις 2 βολές. Εδώ βλέπετε ποιοι παίχτες έχουν φύγει με φάουλ και οι 3 βασικοί. Νίκο Καραγιώργη, τι γίνεται εκεί ακριβώς με τις διαμαρτυρίες. Εδώ βλέπετε ξανά το φάουλ του Ντικούδη από πίσω. Νίκο, εδώ που τραβάει το χέρι. Παπαδόπουλος αστόχησε στην βολή. Νίκος, ακούμε. Θα πρέπει να πούμε ότι δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση ανάμεσα στην γραμματέα και τον πρώτο διαιτητή, τον κύριο Μιτχάνα. Αρχικά η γραμματέα καταλόγησε το καλάθι, πέτυχε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, όμως τελικά μετά επανήλθε στη σωστή του διάσταση και με τη βολή έχει γίνει πλέον 65-58. Κακιούζης. Στη θέση του Ντικούδη μπήκε ο Σάλιβαν. Καλή άμυνα και από τον Διαμαντίδη που δεν ολοκλήρωσε όμως. 4 λεπτά βλέπετε και εσείς απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Νιούρσεπ, Μπούι, για 2, rebound του Παπαδόπουλου. Θα συγκρατήσει ο διεθνής σέντερ και τώρα φεύγει ο Μαρκόπουλος πολύ γρήγορα για το Χατζιβρέτα. Χατζιβρέτας πάτησε γερά, αστοχή και φάουλ στη συνέχεια από το Διαμαντίδη, έτσι λέει ο κύριος Γιάννατς. Το 65-58 παραμένει. Τώρα θα πάνε σε βολές οι παίχτες ΑΕΚ συγκεκριμένα. Ο Κακιούζης, ο Σάκοτα είναι αυτός που διαμαρτύρεται τώρα στους διαιτητές. Εδώ βλέπετε τον Ιβκοβιτς να μιλάει με Μπούι και Κορονιό. Τώρα το παιχνίδι έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Κάθε επιλογή μετράει. Ο Κακιούζης χάνει την πρώτη βολή. 65-58 παραμένει το σκορ στο Ιβανόφιο. 65-59.
Ο Ηρακλής έχει προβάδισμα 6 πόντων. Απέχει όμως από το συν 12 που επιδιώκει. Η ΑΕΚ κρατάει πάντα αυτό το συν 11 και το πάνω χέρι στην υπόθεση πρόκριση. Στα υπόλοιπα λεπτά να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Τζόνσον θα νικήσει εκεί τους αντιπάλους του 67-59. Κορονιός. 3,5 λεπτά για το τέλος. Νιούρσεπ. Νιούρσεπ καθυστερεί. 14 δευτερόλεπτα ακόμα για να εκδηλώσει επίθεση ΑΕΚ. Μπούι. Μπούι με το Χατζιβρέτα κοντά του. Ο Μπούι κάνει τις τρίπλες και το σούτ υποπίεση θα ευστοχίσει. Ο Αμερικανός όμως που είναι έμπειρος και ψύχρεμος. 67-61. Τρία λεπτά ακόμα για το τέλος. Μαρκόπουλος. Το σούτ για δύο. Rebound από... Φάουλ εντωμεταξύ. Σφύριξε ο Μιτχάνα πριν ακόμα ξεκαθαρίσει ο πήρε το rebound. Είναι φάουλ του Τζόνσον. Και time out που ζητάει ο Dragan Sakota. Εδώ βλέπετε το άστοχο σούτ. Συνέχεια το φάουλ που χρεώθηκε ο Μπακ Τζόνσον. Στο Ιβανόφιο και πάλι ο Ντουσανίβκοβιτς δίνει οδηγίες. Εδώ βλέπετε τον πίνακα με τους σκόρες. Ο Τζόνσον έφτασε στους 27. Σχεδόν διπλάσιο αριθμό από τον συνήθι μέσο όρο του στη διοργάνωση. Ο Ντίνκινς έμεινε στους 13 πόντους. Έχει εγκαταλείψει το παιχνίδι με 5 φάουλ. Είδατε και τους πόντους από πλευράς ΑΕΚ. Κρίσιμα τα επόμενα δευτερόλεπτα. 2 λεπτά και 55 για δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Θυμίζουμε 84-73 στο πρώτο παιχνίδι η νίκη της ΑΕΚ που της δίνει το προβάδισμα. Εδώ βλέπετε τον πίνακα με τα rebound. Ο Τσακαλίδης που είναι πρώτος αποχώρησε με 5 φάουλ. Τζόνσον συνεχίζει. Ο λόγος στον Νίκο Καραγιώργη. Ο Μπακ Τζόνσον όπως είναι λογικό και με την εμφάνιση που έχει κάνει ο Αμερικανός μέχρι τώρα θα είναι ο κυριότερος εκφρασής των επιθετικών προσπαθειών του Ηρακλή στα τελευταία αυτά λεπτά του παιχνιδιού. Σε ό,τι αφορά την άμυνα, ο Dragan Sakota ζήτησε πίεση όσο το δυνατό μεγαλύτερη στους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μιούρσεπ σε βολές από το φάουλ που κέρδισε προηγουμένως από τον Τζόνσον. Ο Εστονός όμως χάνει την πρώτη. Εδώ είναι ο Ρονέλης που ετοιμάζεται να μπει σε λίγο. Πιθανότατα στην θέση του Διαμαντίδη. 67-62 από τον Μιούρσεπ. Κατζιβρέτας για τρεις, υποπίεση, airball, κέρδισε ο Διαμαντίδης στο επιθετικό rebound. Τζόνσον για τρεις, προσποιείται και εκτελεί την ΑΕΚ, 70-62. Να εδώ, Μπακ Τζόνσον έφτασε 30 πόντους, έχει και 4 στα 4 τρίποντα. Σπουδαίο ποσοστό, μεγάλη βραδιά για τον Μπακ Τζόνσον. Η διαφορά στους 8 για τον Ηρακλή. 2 και 18 για τη λήξη του παιχνιδιού. Κακιούζης. Κακιούζης. Υπήρχαν σπροξήματα εκεί. Rebound από τον Τζόνσον. Χατζιβρέτας μπροστά στο Μιούρσε. Παστοχή. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ του Χατζιβρέτα, λέει ο Μιτχάνα. Χατζιβρέτας έχασε την ευκαιρία. Προέθηκε με το τέταρτο φάουλ του. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη εδώ. Το φάουλ είναι καθαρό. Το θέμα είναι ότι ο Χατζιβρέτας έχασε την ευκαιρία να πετύχει το καλάθι. Ο Έλλης μπήκε στην πεντάδα. Στη θέση του Παπαδόπουλου τελικά χαμηλώνει το σχήμα ο Σάκοτα, τον οποίο βλέπετε εδώ. Ο Ίβκοβιτς ετοιμάζει τον Κικίλια να τον περάσει σε λίγο. Κορονιός. Κορονιός κάνει την μπάλα, συγκρατεί ο Κακιούζης, 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Μιούρσεπ προς το καλάθι, αστοχή. Μιούρσεπ, follow άστοχο, νέο follow του Σάλιβαν και 70-64. Εδώ οι φίλοι του Ηρακλή προσμένουν την ανατροπή. 1,5 λεπτό για το τέλος του αγώνα. Τα πράγματα δυσκολεύουν βέβαια. Χατζιβρέτας. Φάουλ τώρα από τον Σάλιβαν, ο Χατζιβρέτας θα πάει σε βολές. Ο Ηρακλής που έφτασε δύο φορές σε διαφορά 10 πόντων, με συγχωρείτε.
Εδώ ο Χατζιβρέτας. Ο αρχηγός του Ηρακλή χάνει την πρώτη ευκαιρία. Ο Τζόνσον λέει στους διαιτητές ότι κάποιος πάτησε μέσα στη ρακέτα. Ο Χατζιβρέτας έχει και δεύτερη βολή. Α, εδώ ο αρχηγός του Ηρακλή. 71-64 ο Ηρακλής του είναι 7. Ο Ηρακλής που θα πρεσάρει τώρα. 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα για το τέλος. Νιούρσεπ. Κορονιός. Φάουλ τώρα από τον Διαμαντίδη πάνω στον Κορονιό. Ο Κορονιός θα πάει σε βολές. 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κορονιός είναι εύστοχος, 71-65. Ο Ηρακλής έχασε μεγάλο μέρος της δύναμής του με τον Ντίνκινς στον πάγκο, με 5 φάουλ. Η ΑΕΚ στερείται και αυτή τον Τσακαλίδη και τον Ντικούδη των υπηρεσιών των δύο ψηλών της. Μαρκόπουλος κέρδισε το φάουλ από τον Κικίλια. Θα πάει σε βολές. 71-66 το σκορ, 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Εδώ το φάουλ. Ο Μαρκόπουλος 72-66. Και 73-66. Ο Ηρακλής πήγε σε όλο το γήπεδο και γίνεται φάουλ. Από το Διαμαντίδη επάνω στον Κορονιό, λέει ο Γιάννατς. Θα πάει σε βολές ο Κορονιός. Η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ πιο κοντά πλέον στην πρόκριση, αν και ακόμα δεν έχει κριθεί τίποτα. 1 λεπτό. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τίποτα. Ο Κορονιός όμως ευστοχεί, 73-67. Rebound τώρα από τον Έλλης. Μαρκόπουλος, 73-67. Ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος. Μαρκόπουλος, Τζόνσον για τρεις. Rebound από τον Διαμαντίδη, τελικά Κορονιός και Κικίλιας. Και φάουλ στη συνέχεια από τον Μαρκόπουλο. Ο Κικίλιας θα πάει σε βολές. Εδώ ο Βασίλης Κικίλιας με τον Γιάννατς, τον Σλοβάκο διαιτητή. 52 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα πριν το τέλος. Ο Κικίλιας στην πρώτη του ευκαιρία για επίθεση, έστω και με τις βολές. Δεν είναι εύστοχος. Κικίλιας έχει 11 στις 22 βολές, 11 στις 23 στη διοργάνωση. Rebound τώρα από τον Τζόνσον. Πάει πολύ γρήγορα ο Μαρκόπουλος στην επίθεση. Μαρκόπουλος για το καλάθι τελικά κόβεται από τον Μιούρσεπ. Έχει πατήσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Κικίλιας. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή. 45 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν από το τέλος. Εδώ είδαμε την τάπα στην εξέλιξη της φάσης. Και υπάρχει time out που ζήτησε ο Dragan Sakota για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. 45 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα, όπως βλέπετε και εσείς. Ο Ηρακλής βρίσκεται με προβάδισμα 6 πόντων. Θέλει 11. Εδώ βλέπετε τους πόντους που έχουν δώσει βασική και αναπληρωματική. Περισσότεροι και από τους δύο τομείς για λογαριασμό του Ηρακλή.
Ο Νίκος Καρυγιώτης με πληροφορεί ότι το time out καταλογίστηκε στον Ντούσαν Ιβκοβιτς και όχι στον Ντράγκαν Σάκοτα. Εδώ η Ηρακλής. Όρθιος βλέπετε τον Κομάντινιτς και τον Μπέσιτς με πολιτικά. Εδώ βλέπετε τα rebound. Τελικά ο Ηρακλής διορθώθηκε και όχι μόνο διορθώθηκε, υπερίσχυσε, μεγάλη διαφορά και στα επιθετικά rebound όπως βλέπετε. Και εδώ πίνακας με τους scorers. Τζόνσον πρώτος από τη μία πλευρά με 30, Κορονιός με 23 από την άλλη. Ο λόγος στον Νίκο Καραγιώργη, πολύ γρήγορα. Ο Ηρακλής παίζει το τελευταίο του χαρτί για την πρόκριση και για την νίκη άνω των 11 πόντων. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε σου 3 πόντων. Έτσι ο Ντράγκαν Σάκοτα έδειξε κάποια συστήματα στους παίκτες του, τα οποία βγάζουν είτε τον Μπάκτζος είτε τον Λούκα Τζιβρέτα στο 6 από την άμυνα 25 για να επιχειρήσουν κάποιους σου 3 πόντων. Χατζιβρέτας με τον Κικίλια, Χατζιβρέτας υποπίεση, airball, Διαμαντίδη στο επιθετικό rebound. Τζόνσον μόνος, τελικά στον Έλλης, αυτός προσποιείται, καθυστερεί, υποπίεση στο σουτ άστοχο, Χατζιβρέτας, νέο επιθετικό rebound. Χατζιβρέτας με τον Κικίλια, θέλει βοήθεια εκεί, πάει προς το καλάθι, αστοχή, μπάλα στα χέρια του Κορονιού, 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Κορονιός, ο Μαρκόπουλος θα του κάνει φάουλ. Το 73-67 παραμένει. Ο χρόνος είναι ελάχιστος πλέον, αλλά η ΑΕΚ έχει και την ευκαιρία με τις βολές του Κορονιού που αστοχεί. Ο Κορονιός θα κάνει το 73-68, μειώνει στους 5. Μαρκόπουλος Διαμαντίδης, ο Μαρκόπουλος για 3 από μακριά, rebound από τον Κακιούζη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, Κικίλιας, Μιούρσεπ, ο Μπούι, Κορονιός για τον Κακιούζη που ήταν μόνος κάτω από το καλάθι. Όπως πρέσαρε ο Ηρακλής, βρέθηκε μόνος στο Κακιούζη, 73-70, ο κόσμος χειροκροτάει τον Ηρακλή, το παιχνίδι εδώ τελειώνει. Ο Ηρακλής νίξε την ΑΕΚ με 73-70. Ο κόσμος χειροκροτεί την ολοκλήρωση της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του Ηρακλή. Η ΑΕΚ όμως παίρνει τη μεγάλη πρόκριση. Η ΑΕΚ θα περάσει στους 4 του κυπέλου Σαπόρτα. Η ΑΕΚ η οποία επίσης έκανε μια πολύ μεγάλη χρονιά μέχρι στιγμής και φιλοδοξεί να συνεχίσει με μια μεγαλύτερη επιτυχία στη διοργάνωση. Οι παίκτες των δύο ομάδων χαιρετίζονται στο κέντρο του κυπέδου. Πάμε για λίγο στα στούντιο του Λεωφόρου Στρατού και επιστρέφουμε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα πω λίγα λόγια πολύ ότι ήδη είμαστε καθυστερημένοι για το αεροπλάνο. Σαν πρώτο θέλω να πω συγχαρητήρια για την ομάδα μου, για τους παίκτες μου που πιστεύω δίκαια προχρήθηκαν στους 4 στη Σαπόρτα Cup. Το δεύτερο, πιστεύω ο Ηρακλής ήταν πάρα πολύ καλός. Ουσιακά και τα δύο παιχνίδια ήταν διαφορετικά. Το πρώτο ήταν καλό και επιθετικό. Εδώ ήταν πολύ μεγάλη μάχη στα όλα τα 40 λεπτά. Αυτή τη νίκη δεν έχει μόνο ουσιαστική σημασία που δηλαδή προκριθήκαμε στους 4. Έχει μεγαλύτερη σημασία με τα όλα που γίνανε την Κυριακή. Ότι ξέρω ότι οι παίκτες την Κυριακή δεν κοιμήθηκαν καθόλου. Ήταν αρκετά δύσκολο να ετοιμάζουμε σημερινό παιχνίδι. Και μπορώ εκεί να καταλάβω φοβερό μειονέκτημα που είχαμε στα rebound. Μείον 12 rebound και ο Ηρακλής είχε 20 επιθετικά rebound. Από την άλλη πιστεύω είχαμε ένα αρκετά καλό έλεγχο παιχνιδίου. Ο Τζόνσον βρέθηκε σε πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Ότι αρχή παιχνιδίου και όλο το παιχνίδι ουσιαστικά δηλαδή κράτησε όλη την ομάδα να είναι σε καλή επόσταση και να μας περάσει ήδη 7 πόντους. Αυτά. Αν έχετε καμία ερώτηση, ορίστε αυτό ειλικρινά, εγώ είμαι τελευταίος εδώ. Ορίστε. Όχι, δεν ήταν αυτή τη λογική. Πιστεύω ότι
Πρώτα απ' όλα, εμείς όλο το παιχνίδι αλλάξαμε αρκετές οι άμυνες και ο Ντίνκης πήρε ένα πολύ καλό ρόλο για σας. Μήπως δεν, εγώ ξέρω τον Ντίνκης πάρα πολύ καλά, πιστεύω ξέρω αρκετά και τον Ηρακλή. Μήπως κάποιος δεν σ' άρεσε το παιχνίδι του Ντίνκης, ότι πιστεύω ο Ντίνκης έπαιξε πάρα πολύ ομαδικά, βοήθησε και το Χατζιβρέτα στο πρώτο παιχνίδι και ήταν ένας πραγματικός point guard. Εγώ έχω μόνο παράπονα στους παίκτες μου ότι άφησαν να έχει 3-3 τρίποντα στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή πήρε η ομάδα στην πλάτη του όταν δεν την πήρε κανένας. Πιστεύω ότι δεν ήταν άσχημος ο Ντίνκης, ήταν καλός, ήταν ομαδικός και όταν δεν είχε καμία άλλη επιλογή, πήρε δηλαδή 3 σουτ όλα τα από 8-9 μέτρα και τις έβαλε μόνο αυτά τα τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Επόμενος αντίπαλος η Ζαντάρ, δύο λόγια έτσι, πρώτα λόγια. Τώρα είναι λίγο νωρίς. Ευχαριστώ πολύ. Yes. Νωρίς, πρέπει να δούμε τουλάχιστον μια κασέτα και να πούμε. Καλή συνέχεια. Εμείς αποχαιρετήσαμε το Κύπρο σε πόρτα, πιστεύω, με ψηλά κεφάλι. Παίξαμε αρκετά καλό παιχνίδι. Γιατί μια ομάδα η οποία είναι καλύτερη από εμάς, το έδειξε όλο το πρωτάθλημα. Και τα δύο παιχνίδια ήταν αρκετά καλά. Τώρα, αφού τελείωσε το παιχνίδι, μπορούμε να πούμε ότι η διαφορά 11 πόντων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και θα ήταν μεγάλο λάθος να το πούμε πριν το παιχνίδι. Έδωσε πολλά περιθώρια για την ΑΕΚ και να πάει μείον 10 και να συνέλθει. Αλλά να μην ξεχάσουμε ότι οι περισσότεροι παίκτες πρώτη φορά παίζουν στην Ευρώπη. Ότι είχαν πόσα παιχνίδια παίξαμε, 16, 14 νίκες, 15 συγγνώμη, 14 ναι. Δύο φορές χάσαμε, ότι και ο Νίκος Χατζιβρέτας πρώτη φορά στη ζωή του παίζει στην Ευρώπη, ο οποίος ήταν και ο κορυφαίος παίκτης μας. Πήραμε πολλές εμπειρίες. Και θέλω να πιστεύω βέβαια ότι αυτές οι απειρίες στο τέλος και οι επιλογές που είχαμε είναι κατάρρο θέμα απειρία. Θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Πόσο μπορεί να έχει σημασία η νίκη σε αυτές τις στιγμές όταν είσαι έξω. Τουλάχιστον κρατάμε το και συνεχίζουμε. Μας περιμένουν πρωτάθλημα και κύπελο. Λάδες. Θέλουμε να διορθώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τέσσερι στο πρωτάθλημα και να είμαστε πιο ήρεμοι να ξεχάσουμε αυτό εδώ, να πάρουμε μόνο τα θετικά πράγματα, να είμαστε πιο έτοιμοι για Κύπρο. Κότς, πιστεύετε ότι επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα η διαιτησία και την ψυχολογία των παιχτών? Μπορεί. Και εμένα δεν μου άρεσαν κάποιες επιλογές και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι, στο τέλος που κρινόταν το παιχνίδι. Μπορεί, αλλά πιστεύω περισσότερες φορές εμείς κάναμε κάποιες λάθος επιλογές. Και αν με λάθος επιλογές και δεν σε βοηθάει ούτε η διαιτησία, τότε σίγουρα. Αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε δικαιολογία από εκεί, λέγοντας ότι είναι κατάρρο διαιτησία. Φταίμε εμείς βεβαίως και αυτό που η ΑΕΚ είναι αρκετά καλή ομάδα. Εμείς και η ΑΕΚ παίζοντας αυτό το παιχνίδι, μία προκρίνεται, έτσι ήταν και πριν, δώσαμε μία θέση στην Ελλάδα, τρίτη θέση για Ευρωλίγα, επειδή όπως βλέπετε κινδυνεύουν και οι τρεις ομάδες για να προκριθούν στο Final Four. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε ότι έχουμε τρεις ομάδες και έχουμε μία ομάδα παραπάνω στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι αυτή η μη πρόκριση, αλλά παρόλα αυτά η νίκη, μπορεί να βοηθήσει την ομάδα
στη συνέχεια του πρωταθλήματος έρχεται και κύπελο. Οι στόχοι νομίζω ότι δεν μειώνονται πέρα από τον αποτελεσμό στην Ευρώπη. Μόνο αυτός που δεν θέλει να καταλάβει ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα, έχει περισσότερες λύσεις, μπορεί να κάνει κριτική. Πιστεύω ότι δώσαμε όσα μπορούμε αυτή τη στιγμή και ξέρουν όλοι αυτή τη στιγμή ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που όλο νίκες έχουν. Χάσαμε ένα παιχνίδι από την ΑΕΚ, το πρώτο, που κατά την απόψη μου ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που παίξαμε φέτος. Μην ξεχάσουμε ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στην καλύτερη φόρμα επειδή παίζει τα πιο κατουριστικά παιχνίδια. Δηλαδή δεν παίζουμε όταν είναι σε κάποιο πρόβλημα ή όταν δεν είναι φορμανισμένοι. Αυτό σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να χτυπήσουμε και καλύτερη ομάδα. Βεβαίως δεν έχουμε αυτή τη δύναμη να χάνουμε συνεχόμενα τέτοια παιχνίδια. Θέλουμε να ησυχάσουμε, να ξεχάσουμε το κύπελο που πιστεύω και ξαναλέω ήταν καλή πορεία. Κερδίζαμε πολλούς παίχτες για το μέλλον και ελπίζω ότι σύντομα θα έρθει και καλύτερος παίχτης μας να μας βοηθήσει και παραπάνω, ενώ το ιδιοκτήτη όποιος να είναι. Βεβαίως. Έκανε την Ελλάδα πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν νομίζω ότι ήταν πιο κρίσιμο παιχνίδι. Για το πρόσωπο αυτό παρουσίαστο... Σίγουρα δεν ήταν σε επίπεδο που περιμέναμε, δηλαδή περιμέναμε από τον Μπάιρον Δίκης να είναι playmakers και σκόρε 30 πόντους να βάζει. Συμφωνώ με τον Ιβκουιτς ότι βοήθησε τον Χατζιβρέτα αρκετές φορές στο πρώτο παιχνίδι να είναι αυτό που ήταν. Αλλά ο ίδιος δεν είχε απόδοση στην επίθεση που περιμένουν. Βεβαίως δεν είναι εύκολο. Όσο καλύτερες ομάδες μας παίζουν, έχουν περισσότερες λύσεις και χτυπάνε ακριβώς εκεί. Δηλαδή 8 πόντους. Πώς να το ξέρω. Πώς μπορούμε να το ξέρουμε. Θέλω να πιστεύω και εγώ. Γι' αυτό τον έχουμε στην ομάδα. Γι' αυτό τον κρατάμε 49 λεπτά να κερδίσει παιχνίδι. Όχι να χάσει. Είναι δύσκολο. Πιστεύω ότι ο παίκτης ανεβαίνει και παίζει συνεχόμενα παιχνίδια καλά, έπεσε σε σημείο που σίγουρα δεν ήταν εύκολο να τον παίζουν καλά. Οι άλλες ομάδες μπορούν να βάλουν ρυθμό. Πώς μιλήσατε για τον καλύτερο παίκτη, αλλά δεν ξέρω αν για τον κόσμο στον ίδιο του βοήθησε. Σίγουρα μας βοήθησε. Ο κόσμος πάντα βοηθάει και θέλουμε τον κόσμο. Όπως βεβαίως από τον κόσμο θέλουμε να μας καταλάβουν. Οι περισσότεροι χειροκρότηκαν τα παιδιά για την προσπάθεια. Βεβαίως υπήρχαν και οι άλλοι, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν στην ουσία να καταλάβουν ορισμένα πράγματα, απλά θέλουν την νίκη. Και εγώ θέλω και έχω περισσότερες νίκες στη ζωή μου από παραίτες, αλλά δεν μπορείς να κερδίσεις κάθε φορά. Έχω παίξει και μεγαλύτερα παιχνίδια από αυτή που σήμερα που έπαιξα στη ζωή μου. Συγγνώμη. Ο Άγγελος είναι κορυφαίος Έλληνας playmaker εδώ και χρόνια, το ξέρετε πολύ καλά. Και κοιτάξτε λίγο στατιστική και θα δείτε ότι είναι δεύτερος σκόρεν σε όλη την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό λέει όλο. Πίσω από τον Νίκο Γκάλη. Ένα-δύο. Ναι, μα αυτό λέει, ναι. Και δεν θυμάμαι αν έχει ξαναπάρει και 20 επιθετικά σε παιχνίδι.
έχει πάρει. Δυστυχώς εναντίον Ντάφνη. Έχει πάρει 31. Θέλω να πω ότι αυτό δείχνει ότι παλέψαμε. Ότι δεν μπορούσαμε να βγάλουμε με καλύτερη επιταρχία στην επίθεση, το κάναμε με επιθετικά rebound. Και όταν μια ομάδα έχει 20 rebound, αυτό λέει ότι έχει παλέψει. Από την αρχή, κύριε Σάββατα, συμφωνείτε ότι κάποια επιθετικά rebound σαν και σου φαστίξε, ώστε να γίνει κάτι παραπάνω σήμερα. Επιθετικά rebound 0-5 είχε ξεκαλεί στο πρώτο ημίχρονο και στο ξεκίνημα του δεύτερου πάλι κέρδιζε τις μάχες. Κάθε λάθος στην άνοιμα πρέπει να πληρώνεις. 5 rebound, ένας παίκτης με τέτοιο ύψος μπορεί να το κάνει. Έκανε και χούπμα 5 επιθετικά rebound. Κοίτα στατιστική, θα δεις. Παλέψαμε, κερδίσαμε τα rebound, κερδίσαμε το παιχνίδι. Δεν πήραμε το σκορ. Τώρα μιλάμε για 11 πόντους το πρώτο παιχνίδι. Αξίζαμε να χάσουμε 11 πόντους. Μιλάμε για το τελευταίο σουτ. Αν έμπαινε το τρίποντο, δεν έμπαινε εκείνο τρίποντο. Σήμερα μάλλον θα είχαν. Άλλη κουβέντα. Τελείωσε πιο άπειρη, καλύτερη ομάδα πέρασε, πιο τυχερή θα έλεγα και αυτό. Θέλουμε να πάρουμε τα θετικά πράγματα από αυτό την πορεία στην Ευρώπη. Είχαμε, θυμάστε εσείς εδώ δημοσιογράφοι, πόσα καλά παιχνίδια παίξαμε. Και καλό μπάσκετ. Δυστυχώς για φέτος φτάνει.